Καλησπέρα σας και πάλι καλώς ήλθατε. Η προσέλευσή σας καταδεικνύει ότι... Καταδεικνύει ή μάλλον... Δεν θα πω καταδεικνύει, θα πω απλά δείχνει την εναντίωσή σας και τη αντίθεσή μας εν γέννη στον εφησυχασμό και στην ιδιώτευση των καιρών μας. Είναι γεγονός ότι η πολιτική φιλοσοφία αντιματοποιεί ακαθόδη έως και κεφαλαιώδη ζητήματα από την αρχαιότητα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη που αποσκοπούσαν στην επίτευξη της ευημερίας και της ευδαιμονίας της πόλεως στο σύνολό της. Μέχρι και σήμερα με τον Γκάντεμερ, τον Σπινόζα, τον Ρουσό είναι ενδεικτική η επιλογή των ονομάτων Χέγγελ, Μάρξ, Λένιν, Λούκατς, Γκράμσι δίνοντας απαντήσεις στο ανεπίκαιρο μιας εποχής που αναχαιτίζει κάθε προοπτική πολιτικής ολοκλήρωσης. Στη σημερινή καθολικευμένη κρίση, ως ηγεμονία της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας, η εποχή μας δοκιμάζεται πολλαπλώς όπως έκκληση όλων των όρων σε έξεις και συμπεριφορές, επανατοποθέτηση κάθε αρχής και αξίας για το κοινωνικό και πολιτικό άνθρωπο και απελευθέρωση τρόπων κίνησης γνώσεων, συγχρόνως όμως με υποχώρηση απαιτήσεων αισθητικής και κανονιστικής ηθικής. Η πολιτική στις μέρες μας πρέπει να αναζητείται μέσα στο φιλοσοφικό της στοχασμό και αναστοχασμό, να πραγματώνεται ως ελευθερία σκέψης του ατόμου και του όλου. Το άτομο και η κοινωνική πολιτική κοινότητα είναι ελεύθερες συνιστώσεις του ενιαίου όλου όταν είναι σε θέση να επανασκέπτονται αυτό που θεωρείται δεδομένο. Να μελετήσουν δηλαδή το πολιτικό και την πολιτική υπό τη διαλεκτική δύναμη της πνευματικής ιστορίας του εαυτού και του άλλου. Και τώρα, με μεγάλη χαρά σας αναφέρω ότι ο απόψινός μας ομιλητής είναι ένας έγκριτος φιλόσοφος, είναι ο καθηγητής φιλοσοφίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Βαγγέλης Πρωτοπαπαδάκης, ο οποίος θα μας μιλήσει γιατί η πολιτική, η οικονομική και πολιτική κρίση είναι στην πραγματικότητα ηθική. Κύριε Πρωτοπαπαδάκη, σας προσκαλούμε στο βήμα. Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι απόψε εδώ και για αυτό την πρόσκληση οφείλω χάριτας στην κυρία Χρυσάνθη Κεφρολόγλου, πρώτα την κυρία για λόγους αυρότητας, ελευρή συνάδελφο και καλή φίλη και στον Δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας, τον κύριο Βασιλόπουλο. Αισθάνομαι υποχρέωσή μου, μια και αναφέρθηκα στον Δήμαρχο, τον οποίο ευχαριστώ για την πρόσκληση και για το γεγονός ότι διοργανώνει αυτές τις πολύ ωραίες, στεγάζει, φιλοξενεί αυτές τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις στον θαυμάσιο αυτό χώρο, στον οποίο πρώτη φορά έρχομαι και μου φαίνεται πραγματικά πάρα πολύ ωραίος. Αισθάνομαι ηθική μου υποχρέωση να πω ότι, να το ξέρετε βέβαια όλοι σας, ότι έχετε ένα Δήμαρχο παλικάρι και το λέω αυτό χωρίς να θέλω να προκαταλάβω κάποιον ή οτιδήποτε, για τη στάση που έχει τηρήσει σε τρέχοντα ζητήματα που αφορούν το Δήμο. Νομίζω ότι η απαρέγκλητη προσήλωση στην νομιμότητα και στο δίκαιο πάντα τελικά ανταμείβει εκείνους που επιλέγουν να συνταχθούν με αυτά και όχι με σκοτεινότερες ή περισσότερο γκρίζες πλευρές ή επιλογές. Σταματάω εδώ γιατί είμαι στη Νέα Φιλαδέλφεια, δεν ξέρω πώς διάκειστε απέναντι σε όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά νομίζω ότι έχετε καταλάβει όλοι σε τι αναφέρομαι. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα θα μπορούσε να γίνει και χωρίς μικρόφωνο. Όχι χωρίς μικρόφωνο. Να το πάρω στο χέρι μου ή να το έχω. Όχι στο χέρι μου. Εντάξει, για να μην σας ξεφαίνει και εσάς και να μην μικροφωνίζει. Δεν ξέρω αν τι να προσθέσω αυτά που είπε η κυρία Κεχρολόγου, τα είπε σχεδόν όλα, οπότε εγώ απλά πινελιές θα προσθέσω σε όσα είπε ή υπενήχθηκε. Το αντικείμενό μου είναι εφαρμοσμένη ηθική τέλος πάντων.
Η ηθική είναι, η επιστήμη εκείνη, ή μάλλον καλύτερα να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η φιλοσοφία θέτει ερωτήματα. Είναι ένα ερώτημα η φιλοσοφία απέναντι στα πράγματα. Τι υπάρχει, γιατί υπάρχει, γιατί υπάρχει με τον τρόπο που υπάρχει, πράγματι υπάρχει και άλλα τέτοια. Ανάλογα με το πώς, σε σχέση με τι επιλέγεις να ρωτήσεις, οι κλάδοι της φιλοσοφίας διαχωρίζονται μεταξύ τους. Παραδείγματι, μπορεί κανείς να ρωτήσει γιατί εμένα μου αρέσει, ας πούμε, ο Brad Pitt και στο φίλο μου δεν αρέσει ο Brad Pitt. Είναι πραγματικά ωραίος ο Brad Pitt ή είναι ωραίος επειδή εγώ πιστεύω ότι είναι ωραίος και δεν είναι ωραίος επειδή ο άλλος πιστεύει ότι δεν είναι ωραίος. Αυτό, αν θέσουμε το ερώτημα περί του ωραίου, απασχολούμε τη σκέψη μας με την αισθητική. Τι είναι ωραίο, τι είναι παράτερο, τι είναι γκροτέτσκο, τι είναι, πώς αναδύονται αυτές οι αισθητικές αξίες κτλ. Αν επιλέξουμε να ρωτήσουμε για τον Θεό, τότε ο κλάδος με τον οποίο απασχολούμαστε είναι η μεταφυσική. Το ερώτημα για τον Θεό, παρεπιπτόντως, ανοίγω μια παρένθεση εδώ πέρα. Αν αυτά που λέω σας κουράζουν, δεν σκοπεύω να είναι μια ομιλία πάρα πολύ δομημένη ή συγκεκριμένη. Γενικά μου αρέσει να πεταγόμαστε από θέμα σε θέμα, πάντοτε όμως μένοντας στα ενδιαφέροντα και στον άξονα της συζήτησης. Το ερώτημα για τον Θεό νομίζω είναι ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος κάνει φιλοσοφία γενικώς. Το ερώτημα για τον Θεό και το ερώτημα για το θάνατο. Αν δεν πεθαίναμε και αν δεν χρειαζόμασταν έναν Θεό, μάλλον δεν θα φιλοσοφούσαμε καθόλου. Όλα θα ήταν απλά, τα προβλήματά μας, τα σημαντικά θα ήταν λυμένα. Όταν λοιπόν αναρωτιέται κανείς αν υπάρχει Θεός ή ποιος με έχει δημιουργήσει ή πού πάω μετά όταν φύγω από εδώ, ενώ όχι όταν φύγω από το πνευματικό κέντρο και πάω κάπου αλλού, ενώ όταν φύγω γενικώς, τότε ασχολείται με τη μεταφυσική. Μπορεί κανείς να απασχοληθεί με το πώς υπάρχουν τα πράγματα που λέμε ότι υπάρχουν. Αυτό είναι η οντολογία. Δεν θέλω να σου κουράζω με ορολογίες. Μπορεί να απασχοληθεί με το πώς γνωρίζω τα πράγματα έτσι όπως τα γνωρίζω. Παραδείγματι, τώρα που δεν παίρνω αντιβίωση και είμαι καλά, τώρα μου ήρθε να δείξω, το κρατάω γιατί δεν θα ταιριάζει με την ροή του λόγου. Τα βλέπω όλα κανονικά. Αν πάρω αντιβίωση, μπορεί να τα βλέπω μια ελαφρά κόκκινη απόχρωση. Τελικά η κόκκινη απόχρωση είναι στα πράγματα ή τη φτιάχνει ο εγκέφαλός μου. Δηλαδή τα πράγματα υπάρχουν επειδή υπάρχουν έτσι και εγώ απλά τα αναγνωρίζω ή τα κατασκευάζει ο εγκέφαλός μου. Αυτό θα μπορούσε να είναι και το ερώτημα για τον έρωτα, ο οποίος είναι ένα νομίζω προαιώνιο ζήτημα. Εάν όντως υπάρχει αυτό που λέμε απόλυτος έρωτας, θέμα είναι μια κατασκευή που έχει φτιάξει ο εγκέφαλός μας και μάλλον το γεγονός ότι τελικά ο έρωτας περνάει τις περισσότερες φορές ή σχεδόν όλες τέλος πάντων δείχνει ότι πιθανότατα η πλάστιγκα γέρνει προς τη δεύτερη αντίληψη. Αυτό πάντως είναι αυτά τα ερωτήματα απασχολούν τον κλάδο της φιλοσοφίας που λέγεται γνωσιολογία. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι από εμάς με τα ζητήματα αυτά έχουμε αναμετρηθεί ήδη κάποια στιγμή στη ζωή μας κατά το παρελθόν και είτε τα έχουμε επιλύσει οριστικά, είτε έχουμε αποφασίσει οριστικά ότι δεν πρόκειται να τα επιλύσουμε ποτέ και έχουμε πάψει να απασχολούμαστε. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, ότι οι περισσότεροι από εσάς σήμερα δεν έχετε αναρωτηθεί σήμερα εάν υπάρχει Θεός, έχετε δώσει μια απάντηση ήδη ή θεωρείτε ότι κάποια στιγμή δεν το μάθετε ούτως ή άλλως, δεν έχετε απασχοληθεί με το αν το ωραίο είναι ωραίο επειδή πραγματικά είναι ωραίο ή εσείς πιστεύετε ότι είναι ωραίο. Αυτά τα έχουμε λυμένα, έτσι δεν είναι? Υπάρχει ένας κλάδος, τα περισσότερα τουλάχιστον, υπάρχει ένας κλάδος της φιλοσοφίας όμως, η ηθική φιλοσοφία, η οποία είναι καθημερινής χρήσης. Αυτή απασχολείται με το ερώτημα τι πρέπει να κάνω. Το ερώτημα τι πρέπει να κάνω μπορεί να το σκεφτείτε ως τι είναι δίκαιο, τι είναι αγαθό, τι είναι σωστό, τι είναι έντιμο, τι είναι καθήκον, τι είναι υποχρέωση, τι είναι δικαίωμα. Όλα αυτά τα ερωτήματα στην πραγματικότητα σημαίνουν τι πρέπει να κάνω. Η ηθική φιλοσοφία, που έχω τη χαρά και την τιμή να απασχολούμαι μαζί της και να την υπηρετώ, στο βαθμό που οι δυνάμεις μου το επιτρέπουν, είναι φιλοσοφία καθημερινής χρήσης. Δεν αφορά τον καθένα από εμάς, σε όλες τις πτυχές της ζωής του. Θα πω αλήθεια ή θα πω ψέματα, τι πρέπει να κάνω. Θα συνταχθώ με την νομιμότητα ή θα κάνω και λιγουλάκι τα στραβά μάτια γιατί με βολεύει να μην συνταχθώ με την νομιμότητα στη συγκεκριμένη στιγμή ή θα αποκομίσω πιο πολλά ωφέλη. Να πληρώσω μια επιταγή ή να μην την πληρώσω. Να πληρώσω τους φόρους μου στο κράτος ή να προσπαθήσω να αποφύγω την καταβολή αυτών που οφείλω στο κράτος. Αυτά είναι ερωτήματα που καθημερινά αντιμετωπίζουμε
Και αυτό μας δείχνει ότι η ηθική, από την ηθική δεν μπορείς να ξεφύγεις. Τη χρειάζεσαι, τέλος πάντων. Τώρα, ο τίτλος της ανακοίνωσης αυτής της σύντομης που θα σας κάνω σήμερα είναι γιατί η πολιτική και η κοινωνική κρίση, αν θυμάμαι καλά, και η οικονομική θα μπορούσε κανείς να προσθέσει, είναι στην πραγματικότητα ηθική. Προσέξτε, ένα πολύ αδρομερές σκεπτικό. Η πολιτική δεν αναρωτιέται για το τι πρέπει να κάνω. Η πολιτική αναρωτιέται για το πώς πρέπει ή μπορώ να κάνω αυτό που ήδη έχω αποφασίσει ότι πρέπει να κάνω. Συμφωνούμε? Όχι. Όχι. Πείτε γιατί. Γιατί η πολιτική νομίζω είναι η διαδικασία απόφασης και σύνθεσης άλλων. Έτσι διαβάζεται τη θέμα να συμφέρεται. Ναι. Θα προχωρήσει η συζήτηση λιγουλάκι και νομίζω θα βρεθούμε κάπου στη μέση. Το πρέπει, στη δική μου σκέψη τουλάχιστον, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Έτσι σκέφτομαι εγώ τα πράγματα, δεν σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικά σωστός ο τρόπος που τα σκέφτομαι. Έχει κατοχυρωθεί από την ηθική. Συνεπώς, στην πολιτική έχει απομείνει το πώς θα επιτευχθεί ο στόχος. Η πολιτική δηλαδή είναι στην πραγματικότητα η στρατηγική, μία οδός που οδηγεί στην επίτευξη ενός στόχου που ήδη έχει εγκριθεί. Ηθικά όμως έχει εγκριθεί. Θεωρούμε ότι πρέπει να επιδιωχθεί. Και ο νόμος, η τρίτη παράμετρος της καθημερινότητάς μας, είναι αυτός ο οποίος θα επικυρώσει μία ηθική επιλογή, η οποία ήδη έχει ληφθεί και θα της προσδώσει θεσμικό κύρος. Τι σημαίνει αυτό? Εάν μια κοινωνία πιστεύει ότι κάτι είναι καλό, και αυτό το πιστεύω είναι ένα ηθικό πιστεύω, πιστεύει δηλαδή ότι κάτι πρέπει να γίνεται, τότε θα επιδιώξει να βρει στρατηγικές για να επιτύχει με καλύτερο τρόπο αυτό που πιστεύει ήδη ότι πρέπει να συμβαίνει, και αυτό είναι πολιτική, και θα προσπαθήσει να κατασκευάσει θεσπίσματα, θεσμίσματα, νόμους, οι οποίοι αυτό το πρέπει θα τον κατοχυρώσουν. Η ελληνική κοινωνία, παραδείγματι, κάποια στιγμή, από τώρα μια ιστορία που θα θυμίσει σε παλαιότερους πράγματα, αποφάσισε, δεν ξέρουμε ποια ήταν αυτή τη στιγμή, ότι η μοιχεία είναι ένα πάρα πολύ κακό πράγμα. Και επειδή είναι ένα πολύ κακό πράγμα η μοιχεία, πρέπει ο μοιχός και η μοιχαλίδα να διαπομπεύονται. Αυτή είναι μια ηθική απόφαση. Ακριβώς επειδή αποφάσισε έτσι, επειδή η κοινωνική ηθική δηλαδή έλεγε αυτό εκείνη την περίοδο και όχι κάτι διαφορετικό, φτιάχθηκε ένας νόμος, νομίζω ήταν ο νόμος 4.000, αλλά πάντα μπερδεύω τους νόμους μεταξύ τους. Πού, ε? Αν κάποιος πει το νούμερο, θα έλεγα να το αποφύγει τέλος πάντων. Όχι, όχι νούμερο. Λοιπόν, φτιάχθηκε ένας νόμος ο οποίος επέβαλε τα όργανα της τάξης να συλλαμβάνουν από αυτοφόρο τον Μιχό και τον Μιχαλίνα με την περιβολή στην οποία ετύχανε να βρίσκονται τη συγκεκριμένη στιγμή που διέπραταν μοιχεία, δηλαδή χωρίς περιβολή. Και με ένα σεντόνι να οδηγούνται στο τμήμα κτλ. Γιατί η κοινωνία έτσι πίστευε πως πρέπει να γίνεται. Ο νόμος δεν υπάρχει χωρίς μια προηγούμενη ηθική συμφωνία. Βασίζεται πάνω σε μια ηθική συμφωνία, πατάει πάνω σε αυτήν και την επικυρώνει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι πολιτικές, οι οποίες οδηγούν σε συγκεκριμένες έτσι. Οι πολιτικές είναι επιλογές οδών, οι οποίες μας οδηγήσουν σε ένα στόχο που έχουμε ήδη επιλέξει. Γνώμη μου είναι ότι η πολιτική, κοινωνική και οικονομική κρίση που βιώνουμε τα τελευταία 10 χρόνια, θα πω, είναι στην πραγματικότητα ηθική. Και αυτός είναι ο τίτλος της σύντομης αυτής ανακοίνωσης. Θεωρώ δηλαδή ότι για τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές, η οικονομία είναι πάντα το αποτέλεσμα μιας πολύ κακής κατάστασης που υπάρχει σε μια κοινωνία, ευθύνονται οι ηθικές μας επιλογές. Οι επιλογές που κάναμε ή που παραλείψαμε να κάνουμε ή η αδιαφορία μας να κάνουμε τέτοιες επιλογές. Και για να μην απεραντολογώ, θα χρησιμοποιήσω κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Θα ξεκινήσω από κάτι πολύ πρόσφατο, χωρίς να πάρω θέση επί της ουσίας, απλά θα συζητήσω τη διαδικασία. Η ελληνική κοινωνία πριν από περίπου 2 χρόνια, 2,5, πότε έγινε το δημοψήφισμα,
εκλήθη να αποφασίσει εάν. Δεν σας πειράζω τα πολιτικά παραδείγματα, έτσι. Δεν είναι πολιτικά, δεν είναι κομματικά παραδείγματα, είναι πολιτικά παραδείγματα. Τυχαίνει να χρησιμοποιήσω το δημοψήφισμα που έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και θα το κάνω στη συνέχεια ένα αντίστοιχο επιχείρημα που αφορά την προηγούμενη κυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό και την προπροηγούμενη κυβέρνηση με διαφορετικό πρωθυπουργό. Αφορά δηλαδή την πολιτική μας ζωή, αφορά την ηθική μας αντίληψη για τα πράγματα. Κληθήκαμε λοιπόν να αποφασίσουμε ψηφίζοντας σε ένα δημοψήφισμα στην πραγματικότητα τι, αν θα αποπληρώσουμε το χρέος μας στους δανειστές μας ή όχι. Αυτό ήταν το διακύβευμα, δεν πήγε κανένας για κάτι διαφορετικό. Πήγαμε για να ψηφίσουμε ναι ή όχι. Οι συνέπειες τώρα που είχε πέρα ήταν άλλο πράγμα, έξοδος από το ευρώ κτλ. Το διακύβευμα πάντως το σημαντικό στοιχείο ήταν ότι δεν θα αποπληρώναμε το χρέος μας. Εάν ψηφίζαμε όχι. Και το όχι, αν θυμάμαι καλά, πήρε ένα ποσοστό πάρα πάρα πολύ ψηλό, για να μας πω, 67% δεν ήταν, τόσο. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Πάντως ήταν συντριπτικά υπέρ του όχι η απόφαση που πήρε η ελληνική κοινωνία. Προσέξτε, τη στιγμή εκείνη, την περίοδο εκείνη, το όχι ήταν πάρα πολύ βολικό για όλους μας. Γιατί όλοι μας είχαμε ήδη πάρα πολύ ζοριστεί, έπρεπε να τα βγάλουμε πέρα με μειωμένους μισθούς, τους οποίους δεν είχαμε ήδη συνηθίσει. Τώρα έχουμε πια συνηθίσει. Ευτυχώς ή δυστυχώς. Κατά γνώμη μου, μάλλον δυστυχώς, αλλά πάντως έχουμε. Με μειωμένες συντάξεις, με χρέη που κουβαλούσαμε ενδεχομένως από το παρελθόν που τα πράγματα ήταν πολύ πιο καλά και δεν ζοριζόμαστε να τα αποπληρώνουμε τότε. Μας βόλευε πάρα πολύ το όχι. Το ερώτημα είναι, το όχι ήταν μια ηθικώς τεκμηριωμένη επιλογή. Δεν θα πω καλή επιλογή, δεν υπάρχουν καλές και κακές επιλογές. Υπάρχουν εύλογες επιλογές και παράλογες επιλογές. Επιλογές οι οποίες συνάδουν με το λόγο και αντίκειται στο λόγο. Επειδή ο καθένας πρέπει να λέει τη γνώμη του και όλη μία γνώμη έχουμε και αν λέμε τις γνώμες άλλων, νομίζω μάλλον χάνεται η ουσία. Εγώ θα σας πω τη γνώμη μου. Πιστεύω ότι όχι ήταν μια λανθασμένη απόφαση. Γιατί ήταν λανθασμένη απόφαση? Όχι επειδή είμαι δεξιός ή πώς το λένε, ευρωπαϊστής ή όλα αυτά τα πράγματα. Πιστεύω ότι ήταν μια μη τεκμηριωμένη ηθικά απόφαση, επιλογή. Από όσους ψήφισαν όχι, ένα μεγάλο ποσοστό, δηλαδή στην πραγματικότητα να μην αποπληρώσει το ελληνικό κράτος τα χρέη του στους δανειστές του, ένα μεγάλο ποσοστό εκείνο το ίδιο διάστημα έτρεχε στα δικαστήρια συμπολίτες του επειδή τους χρωστούσαν χρήματα. Ψηφίζω όχι να μην πληρώσω το δικό μου χρέος στον Ευρωπαίο Δανειστή, αλλά εσάς που μου οφείλετε χρήματα σας έχω πάει στο δικαστήριο. Αυτό είναι μια αντίφαση. Ή πρέπει να αποπληρώνουμε τα χρέη μας, πρέπει όλοι να αποπληρώνουν τα χρέη τους, ή κανένας δεν πρέπει να αποπληρώνει τα χρέη του. Εάν πράττω έτσι στη μία περίπτωση και αλλιώς στην άλλη, σημαίνει ότι βρίσκομαι σε σύγχυση. Εάν λοιπόν διεκδικώ παραγραφή χρεών, το ίδιο πρέπει να κάνω και εγώ στους οφειλέτες μου. Μας δεν είναι. Έχει αποφασίσει η ελληνική κοινωνία εάν τα χρέη πρέπει να αποπληρώνονται ή όχι? Μέσα σας το έχετε αποφασίσει με τρόπο αδύρετο, αδιασάλευτο, έτσι ώστε να μην χωράει καμία συζήτηση διαφορετική από κανένα? Πιστεύω πως όχι. Η ελληνική κοινωνία δεν το έχει αποφασίσει. Αν τη βολεύει να είναι έτσι, είναι έτσι. Αν τη βολεύει να είναι διαφορετικά, είναι διαφορετικά. Και τα δύο είναι εξίσου καλά. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Λογικά δεν γίνεται. Μπορεί να μας αρέσει, μπορεί να μας βολεύει, να είμαστε πότε, πώς το λένε, πότε έτσι, πότε διαφορετικά. Αλλά λογικά, ένα πράγμα πάντα είναι το σωστό. Δεν μπορούν να είναι δύο ή τρία ή δώδεκα. Ένα και ένα κάνει πάντα δύο. Είτε αυτό το θέλουμε, είτε όχι. Αυτό είναι η λογική. Η λογική είναι μαθηματικά. Λέει ο Καντ, δεν θέλω να σε σκουράσω με ονόματα και με ορολογίες, λέει ότι ο καθένας από εμάς πρέπει να ενεργεί έτσι σαν να προσδοκούσε η βούλησή του να μπορεί να γίνει καθολικός νόμος.
Με άλλα λόγια, όταν κάνω κάτι, πρέπει να σκέφτομαι ότι αν το έκαναν όλοι αυτό το κάτι, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι καλά, προσέξτε, όχι με βάση το αποτέλεσμά τους, με βάση τη λογική τους αλληλουχία και συνοχή. Δεν μπορεί να λέω αγαπώ τον κύριο Βασιλόπουλο επειδή είναι ΑΕΚ και μισώ την κυρία Κεχρολόγου επειδή είναι ΑΕΚ. Ή αγαπάς τους ΑΕΚτζίδες επειδή είναι ΑΕΚτζίδες ή μισείς τους ΑΕΚτζίδες επειδή είναι ΑΕΚτζίδες. Δεν μπορεί να συμβαίνει με τον έναν έτσι και με τον άλλον αλλιώς πάνω στην ίδια βάση. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Είναι απλό. Ή θα πληρώνεις όλα τα χρέη σου και θα απαιτείς την πληρωμή αυτών των χρέων που σου οφείλονται, ή θα παραγράφεις τα, θα ζητάς να παραγραφούν τα χρέη σου, το κάνεις όμως και στους άλλους. Ο Κάντε λοιπόν αυτό που απαιτεί από εμάς και αυτό που μας μαθαίνει είναι όποια απόφαση, σε όποια απόφαση καταλήξουμε, να πιστεύουμε μέσα μας ότι αυτή η απόφαση θα μπορούσε να γίνει καθολικός νόμος της φύσης, λέει ο Κάντ. Να έχει δηλαδή γενικευμένη εφαρμοσιμότητα, να αφορά όλους τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται στην ίδια θέση, αντιμέτωποι με το ίδιο πρόβλημα. Ρωτώ τώρα, θα μπορούσε να γίνει καθολικός νόμος της φύσης ότι ο άνθρωπος θα πληρώνει τα χρέη του όποτε τον βολεύει και όποτε τον βολεύει δεν θα τα πληρώνει? Η απάντηση είναι όχι. Και για την απάντηση αυτή ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο ο λόγος, η λογική. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο, τώρα ίσως να μπούμε λίγο πιο βαθιά στον Καντ, θα το προσπαθήσω να είναι όσο πιο εύληπτο γίνεται το σκεπτικό που θα σας παραθέσω. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο που έχει να διαλέξει ανάμεσα σε δύο ηθικούς νόμους. Ο ένας λέει πρέπει να αποπληρώνω πάντα τα χρέη μου και ο άλλος λέει πότε πρέπει να αποπληρώνω τα χρέη μου, πότε όχι. Αυτές είναι οι δύο επιλογές σου. Ας εξετάσουμε τη δεύτερη. Α, να πω επίσης ότι από τη στιγμή που συζητάμε για δύο πράγματα που είναι μεταξύ τους αντιφατικά, αντίθετα, ή το ένα θα είναι σωστό ή το άλλο. Οπότε αν αποδείξουμε ότι ένα είναι λάθος, τεκ μέρου το άλλο είναι σωστό. Έτσι δεν είναι? Λέμε ο Γιώργος είναι ή στη Νέα Φιλαδέλφια ή στο Μοσχάτο. Ο Γιώργος είναι στη Νέα Φιλαδέλφια, άρα ο Γιώργος δεν είναι στο Μοσχάτο. Okay. Δύο λοιπόν νόμοι, πάντα πρέπει να πληρώνω τα χρέη μου, πρέπει να τα πληρώνω πού και πού. Ο δεύτερος νόμος, αυτός που λέει ότι μπορώ να πληρώνω τα χρέη μου πού και πού, θα μπορούσε να γίνει καθολικός νόμος? Με άλλα λόγια, θα μπορούσε να τον εφαρμόζει ο καθένας από εμάς και τα πράγματα να συνεχίσουν να έχουν κάποια λογική? Ο Καντ απαντάει όχι. Προσέξτε γιατί. Εάν όλοι μας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υιοθετούσαμε την πεποίθηση ότι την ηθική αρχή, ότι τα χρέη μας θα τα αποπληρώνουμε όποτε μας βολεύει, αλλά όποτε δεν μας βολεύει δεν θα τα αποπληρώνουμε, αν το υιοθετούσαμε όλοι αυτό το αξίωμα αυτήν εδώ τη στιγμή, αυτομάτως θα πάβαμε να δανείζουμε ένα στον άλλον. Ναι, γιατί αν μου ζητούσατε να σας δανείσω, θα σκεφτόμουν ότι μπορεί να μην τα πάρω ποτέ πίσω, γιατί η κυρία που κάθεται μπροστά μου έχει υιοθετήσει την ηθική αρχή που λέει ότι όποτε με βολεύει τα πληρώνω, όποτε δεν με βολεύει δεν τα πληρώνω. Να κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα να σας πω ότι συνήθως δεν βολεύει να πληρώνεις ένα χρέος. Γι' αυτό άλλωστε είναι και χρέος. Άμα σου περίσευαν και μπορούσε να το αποπληρώσει εύκολα, δεν θα δανειζόσου. Ελάτε. Να πληρώσουμε τα χρέη. Αν μπορούμε και δεν τα πληρώνουμε, τότε για μένα είναι ανήθικο. Αν όμως δεν μπορούμε, είναι ανήθικο. Ωραία. Χρήσιμη παρέμβαση. Συμπληρώστε. Δεν ξέρω αν το κάνετε με ερωτήσεις το ότι... Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά απαγορεύονται οι ερωτήσεις λοιπόν. Ο νόμος είναι νόμος. Απλά θα πατήσω πάνω στο που είπε ο καλός μας φίλος για να πω το εξής. Έστω ότι, ναι, μετά θα υπάρξει βεβαίως χρόνος για ερωτήσεις. Έστω ότι υιοθετούμε αυτή την αρχή που πολύ ωραία εισηγηθήκατε, που είναι και ανθρώπινη και ανθρωπιστική, ότι αν μπορεί κάποιος να πληρώσει το χρέος του, θα το πληρώνει. Αν δεν μπορεί, θα είναι τα πράγματα πιο ελαστικά. Θα ήταν πολύ ωραία να είναι έτσι. Αν ήξερα όμως ότι είναι έτσι, θα σας δάνειζα χρήματα αν μου ζητούσατε? Η απάντηση είναι όχι. Γιατί σκεφτόμαστε ότι μπορεί να μην μπορείτε να τα αποπληρώσετε. Και μάλλον δεν μπορείτε να τα αποπληρώσετε. Γιατί μου ζητάτε δανεικά. Έτσι δεν είναι?
Οπότε θα σκεφτόμουν γιατί να τα δώσω αφού δεν ξέρω αν θα τα πάρω. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Στην έννοια του χρέους, η λέξη χρέος σημαίνει είναι κάτι που πρέπει πάση θυσία να αποδοθεί. Γιατί αν δεν είναι έτσι, απλά δεν θα υπάρχουν δάνεια και χρέη. Τι λέει τώρα ο Καντ. Ο Καντ λέει ότι αν υιοθετήσουμε την αρχή που λέει ότι αν με βολεύει αποπληρώνω το χρέος μου, αν δεν με βολεύει όχι, με άλλα λόγια βρίσκεται στη διακριτική μου ευχέρεια αποπληρώμη του χρέους μου, θα πρέπει να πιστεύω ότι αυτό μπορούν να το υιοθετήσουν όλοι. Αφού το υιοθετώ εγώ. Δεν μπορώ να πω ότι αυτό ισχύει για μένα, αλλά δεν ισχύει για σένα. Έτσι δεν είναι. Θα ήταν παράλογο αυτό το πράγμα. Την ίδια στιγμή θα πάψει η κοινωνία αυτή να δανείζει και να δανείζεται. Με άλλα λόγια, η έννοια του χρέους θα εξατμιστεί, θα εξαφανιστεί. Συνεπώς, εγώ θα έχω μέσα μου μία ηθική αρχή. Αυτό θα ήθελα να το προσέξετε. Δεν ξέρω αν θα το πω καλά. Ελπίζω να το πω καλά. Να είναι εύληπτο. Θα έχω μέσα μου μία ηθική αρχή που λέει οφείλω να πληρώνω τα χρέη μου όποτε μπορώ και άμα δεν μπορώ δεν οφείλω να πληρώνω τα χρέη μου σε έναν κόσμο που δεν θα υπάρχει έννοια του χρέους. Αφού κανένας πλέον ούτε θα δανείζεται ούτε θα δανείζει. Είναι ένας κόσμος, λέει ο Καντ αυτός, στον οποίο υποθέτουμε με αυτόν τον τρόπο έναν κόσμο στον οποίο είναι το χρέος και υπάρχει και δεν υπάρχει. Αυτό όμως είναι λογική αντίφαση. Είναι σαν να λες ότι ο Νίκος είναι και ζωντανός και νεκρός ταυτόχρονα ή ότι ο Νίκος είναι και στη Νέα Φιλαδέλφια και στο Νέο Ηράκλειο ή στο Μοσχάτο την ίδια στιγμή. Είναι αντίφαση. Συνεπώς, δεν ξέρω αν έγινε αυτό αντιληπτό, δεν θα υπάρχει έννοια του χρέους στην κοινωνία γιατί απλά κανείς δεν θα δανείζεται και δεν θα δανείζει, αλλά εγώ θα συνεχίζω να προσπαθώ να εφαρμόσω ένα νόμο που έχω μέσα μου, ηθικό, που λέει ότι αν μπορώ να πληρώνω χρέη, θα πληρώνω χρέη, αν δεν μπορώ δεν θα πληρώνω, αλλά δεν θα υπάρχουν χρέη όμως. Είναι το ίδιο πράγμα με την ιδιοκτησία, να το πω διαφορετικά. Αν έχω να επιλέξω ανάμεσα στο να σεβαστώ την ιδιοκτησία και στο να μην σεβαστώ την ιδιοκτησία, δύο ηθικούς νόμους, θα πρέπει ό,τι αποφασίσω από τα δύο να θεωρώ ότι μπορεί να γίνει καθολικός νόμος, να το κάνουν όλοι. Εάν όλοι επέλεγαν να μην σέβονται την ιδιοκτησία, θα συνέχιζε να υπάρχει η έννοια της ιδιοκτησίας σε μια κοινωνία? Όχι. Άρα όλοι θα προσπαθούσαν να εφαρμόσουν τον ηθικό νόμο που λέει οφείλω να μην σέβομαι την ιδιοκτησία σε μια κοινωνία που δεν υπάρχει ιδιοκτησία. Είναι σαν να θέλεις να ταΐζεις νεράιδες σε έναν κόσμο που δεν υπάρχουν νεράιδες. Ο Καντ το λέει πιο όμορφα, υποθέτει σε έναν κόσμο που κάτι υπάρχει και δεν υπάρχει ταυτόχρονα. Είναι κατανοητό. Συνεπώς, όχι, θα γίνει στη συνέχεια. Θα γίνει στη συνέχεια. Μπορεί όχι, μπορεί όχι, αλλά θα γίνει στη συνέχεια κάτι περισσότερο κατανοητό. Αποδεκτό δεν θα γίνει περισσότερο, αλλά κατανοητό θα γίνει. Λοιπόν, κατά συνέπεια, από τη στιγμή που η μόνη λογικώς αποδεκτή ηθική επιλογή είναι ότι τα χρέη πρέπει πάντα να πληρώνονται, είτε μας πονάει είτε όχι, είτε είναι χρέη ημών προς τους άλλους ή των άλλων προς εμάς, δεν υπάρχει εναλλακτική. Αυτή τη συζήτηση η ελληνική κοινωνία δεν την έχει κάνει με αυτούς τους όρους. Δεν ξέρω αν την έχει κάνει γενικώς. Ξέρω ότι δεν την έχει κάνει με αυτούς τους όρους. Δεν συζήτησε κανένας, δεν άκουσα κανένα να συζητάει σε σχέση με το εάν είναι εύλογο τα χρέη να αποπληρώνονται ή όχι. Συζητάμε για το αν πρέπει οι Ευρωπαίοι να μας τα μικρύνουν, να μας τα μηδενίσουν κτλ. Δεν συζητάμε όμως, δηλαδή για πολιτικά θέματα συζητάμε, δεν συζητάμε για το κεντρικό ηθικό ζήτημα. Αυτό κάνει τη σκέψη μου να πηδήξει σε ένα παρεμφερές θέμα. Αγωνιζόμαστε εδώ και χρόνια, εκλιπαρούμε για τη συνέχεια, για την ακρίβεια, και η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, και η κυβέρνηση Αντωνίου Σαμαρά, και η κυβέρνηση Αλεξίου Τσίπρα. Εκλιπαρούμε τους Ευρωπαίους να επιμηκύνουν το χρέος μας. Να το παρατείνουν ή δυνατόν στα 100 χρόνια, στα 200 χρόνια, στα 18.000 χρόνια, έτσι ώστε τα βάρη που θα υπομισθούμε εμείς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας κτλ. Να είναι όσο το δυνατόν ελαφρύτερα. Σωστό. Και θα πανηγυρίσουμε όταν οι Ευρωπαίοι, ύστερα από όλες τις θυσίες που έχουμε κάνει ως λαός, μας χαρίσουν 20 χρόνια παράταση του χρέους. Γιατί αυτομάτως αυτό θα σημαίνει ότι περισσότερα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από το δημόσιο να τα δώσει εκεί που εκείνο κρίνει.
Ξέρω ότι μιλάω σε μια ομάδα ανθρώπων, οι περισσότεροι από εσάς, όλοι ενδεχομένως, αλλά δεν μπορεί κανείς να ξέρει. Ειδικά στις μέρες μας έχετε μεγαλώσει στην ελληνική κοινωνία από Ελληνίδες μαμάδες και μπαμπάδες και είστε και οι ίδιοι Έλληνες μαμάδες και μπαμπάδες. Και ξέρω ότι για τα παιδιά σας θα μπορούσατε να ξεριζώσετε και την καρδιά σας που λέει ο ποιητής, έτσι, προκειμένου αυτά να μην υποστούν κάποια βάρη. Ωστόσο, και εσείς και εγώ συζητούμε για το αν πρέπει να επιμηκυνθεί το χρέος. Παρότι αυτό σημαίνει πως το πεντάχρονο παιδί σας, που δεν ευθύνεται καθόλου για το γεγονός ότι δημιουργήθηκε το χρέος για το οποίο συζητούμε, θα πρέπει να το πληρώνει όλη τη ζωή. Και αν σας πει κάποιος ότι το χρέος θα επιμηκυνθεί για 200 χρόνια, που σημαίνει ότι και το πεντάχρονο παιδί σας, και το παιδί που θα γεννήσει εκείνο, και το τρισέγγωνο, και το τετράξεγγωνο θα πληρώνουν αυτό το χρέος, πανηγυρίζουμε. Στην Νορβηγία ή στην Ισλανδία ήταν που έγινε. Στην Ισλανδία. Έγινε μια συζήτηση στο κοινοβούλιο που δυστυχώς, επαναλαμβάνω, στην Ελλάδα δεν έχω ακούσει να έχει γίνει. Οι άνθρωποι εκεί συζήτησαν περί του ποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη αποπληρωμής του χρέους που δημιούργησαν οι υπάρχουσες γενιές. Και το ερώτημα ήταν, πρέπει να το αναλάβουν οι γενιές οι υπάρχουσες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία του χρέους. Ή θα πρέπει να το μετακυλήσουν και εκείνοι, όπως και εμείς, στις γενιές που πρόκειται να έρθουν, οι οποίες δεν είναι εξορισμού, αφού δεν είναι υπαρκτές, δεν είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία του χρέους. Και αποφάσισαν ότι εκείνος ο οποίος ευθύνεται για κάτι, πρέπει να αναλαμβάνει και τις ευθύνες εκείνου για το οποίο ευθύνεται. Συμφωνούμε, διαφωνούμε, δεν έχει σημασία. Τη συζήτηση αυτή την κάναμε. Άκρητα όμως, χωρίς να υπάρχει κάποιο είδους συζήτηση πάνω σε αυτό, όλες οι πολιτικές παρατάξεις, εδώ πέρα δεν είναι το θέμα, υπάρχει μια ομοιομορφία, διαγωνίζονται για το ποια θα μπορούσε να φέρει μια καλύτερη συμφωνία με το χρέος, εννοώντας περισσότερα χρόνια αποπληρωμής. Συμφωνείτε ότι θα έπρεπε τουλάχιστον να έχει γίνει μια συζήτηση? Μια συζήτηση, δεν λέω να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα που κατέληξαν οι Ισλανδοί, δεν ξέρω καν αν είναι το σωστό. Ποιος είμαι εγώ που θα πω ότι αυτό είναι το σωστό και το άλλο είναι το λάθος? Αλλά δεν θα έπρεπε να έχει γίνει μια τόση δά, έστω συζητησούλα, σχετικά με το εάν πρέπει να το πληρώσουμε εμείς όπως είμαστε υπάρχοντες ή να το στείλουμε στα εγγόνια μας? Νομίζω θα έπρεπε να έχει γίνει. Έστω να το καλύψαμε πριν αυτό, εντάξει. Το καλύψαμε με τον Γκάν το να μην το πληρώσουμε. Νομίζω θα έπρεπε να έχει γίνει. Για το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία δεν έχει άξονες, δεν έχει δηλαδή όρια πέρα από τα οποία αποκλείται να πάει και δεν έχει κατευθύνσεις πάνω από τις οποίες έχει επιλέξει να κινηθεί, κατά τη γνώμη μου ευθύνεται το γεγονός ότι στην Ελλάδα αποφεύγουμε τις ηθικές συζητήσεις. Και αυτό μας οδηγεί σε κρίση νομοτελειακά. Ηθική, προφανώς, αυτή όμως μετασχηματίζεται σε κρίση πολιτική και φυσικά σε κρίση οικονομική. Γιατί η ηθική είναι μια πηξίδα. Δεν σημαίνει ότι εκεί που δείχνει η πηξίδα είναι καλά να πας. Αλλά έχεις όμως μια πορεία. Κάποια στιγμή θα φτάσεις, όπως έφτασε ο Κολόμβος, θα νομίζεις ότι βρίσκεις Αμερική ενώ είσαι στην Κούβα, ας πούμε, κάπου θα έχεις πάει όμως. Αν ταξιδεύεις χωρίς πηξίδα, αυτό σημαίνει χωρίς ηθικές αρχές πάνω στις οποίες να έχεις αποφασίσει, έστω και λανθασμένα, πας όπου να είναι. Και πότε είσαι εδώ, πότε είσαι εκεί, πότε είσαι παραπέρα, πάντως ποτέ δεν είσαι πουθενά. Περνάω σε παραδείγματα από το χώρο της πραγματικότητας, της σύγχρονης πραγματικότητας, ακόμα πιο οφλέγοντα. Πριν από περίπου ένα μήνα, με 1,5 ψήφιστηκε ο νόμος για τα διεμφυλικά άτομα. Τον έχετε ακούσει. Αυτό σημαίνει, για όσους δεν έχουν κοιτάξει τον συγκεκριμένο νόμο, ότι κάποιος μπορεί να επιλέγει με δήλωσή του στο κράτος, προς το κράτος, να επιλέγει το φίλο του. Ας πούμε, μάντρας, αλλά αρχίζω να αισθάνομαι γυναίκα και αποφασίζω να αλλάξω ταυτότητά μου και να... αυτό είναι κάτι που αφορά προφανώς πάρα πολύ λίγο κόσμο, έτσι δεν είναι? Εγώ προσωπικά δεν ξέρω κάποιον. Θα ήθελα να ξέρω, δεν ξέρω όμως. Κάποιον που θα ήθελα να αλλάξει το φίλο του,
έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Παρότι είναι ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ λίγους. Η συζήτηση λέει ήταν δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με τον αριθμό των ενδιαφερομένων. Και ήταν και μια πάρα πολύ έντονη συζήτηση. Έβγαλε πάθη, μίση, κακίες. Άκουσα επί παραδείγματι ανθρώπους που είναι στην κατηγορία αυτή των ανθρώπων που θέλουν να αλλάξουν φύλο και θα έπρεπε να είναι πολύ διαλλακτικοί και πάρα πολύ προσινείς και όλα αυτά. Τους άκουσα να μιλούν με πάθος. Έχω ξεπεράσει κάποιο όριο. Καθόλου. Ε, όχι. Καθόλου. Θα μου κάνετε ένα βιχαλάκι με τρόπο. Ή κάποιο σεμνό νόημα. Άκουσα ανθρώπους λοιπόν να μιλούν με απολυτότητα, με εμπάθεια, με την αίσθηση ότι αυτοί γνωρίζουν το σωστό και κανένας άλλος. Άκουσα ανθρώπους της Εκκλησίας, δεν τα λέμε και αυτά, δεν είναι κακό, να μιλούν όχι ως άνθρωποι της Εκκλησίας. Να μιλούν με κάποια οργή, ας πούμε, που δεν ταιριάζει σε Άγιους Πατέρες ή ανθρώπους που θέλουν να οδηγούν κάποιον προς την αγιότητα. Και σκέφτομαι, η ελληνική κοινωνία έχει πάρει μια απόφαση συγκροτημένη, σωστή, λάθος, δεν έχει σημασία, είναι ανεμία όμως, σε σχέση με το τι πρέπει να συμβαίνει με αυτό που ονομάζουμε μειονότητες. Θεωρώ πως όχι. Θεωρώ πως μάλλον περισσότερο βρισκόμαστε σε σύγχυση, παρά είμαστε κοντά στο να θεωρηθεί ότι έχουμε καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα. Οι μειονότητες, είναι μειονότητες, λέγονται μειονότητες επειδή είναι οι συντριπτικά λιγότεροι. Και οι συντριπτικά λιγότεροι έχουμε αποφασίσει ως κοινωνία, αυτό το έχουμε αποφασίσει, ευτυχώς όχι εμείς, αν ήταν να το αποφασίσουμε εμείς, μάλλον δεν θα το αποφασίζαμε ποτέ. Το έχει αποφασίσει ο δυτικός κόσμος όμως, στον οποίο ανήκουμε, και το έχει αποφασίσει στηριγμένος πάνω σε αυτά που εμείς φτιάξαμε πριν από 2.000 χρόνια και 2.500. Και αυτό είναι το πικρό για κάποιον που ασχολείται με την ιστορία του πολιτισμού και του πνεύματος. Πάνω σε δικές μας επινοήσεις, δικές μας, δεν είναι δικές μας, είναι των προγόνων μας. Φτιάχτηκε αυτό που λέμε δυτικός πολιτισμός και ο δυτικός πολιτισμός συμπεριλαμβάνει στον πυρήνα της ύπαρξής του την προστασία των μειονοτήτων. Στο βαθμό που οι μειονότητες αυτές δεν επηρεάζουν βεβαίως με την συμπεριφορά τους την πλειοψηφία. Αρνητικά. Άκουσα να προτείνεται πριν από 1,5 μήνα που γίνονταν αυτή η συζήτηση, παρεπτόντως τώρα πια έχει σβήσει, έτσι είναι σαν να μην έγινε ποτέ. Δεν ασχολείται κανένας με αυτό το θέμα. Παρότι ο νόμος έχει ψηφιστεί και προφανώς ισχύει. Άκουσα να προτείνεται να αποφασιστεί το αν θα γίνεται αυτό ή όχι με δημοψήφισμα. Προσέξτε τώρα. Ένα δημοψήφισμα είναι μια διαδικασία, το ξέρουμε γιατί έχουμε κάνει ήδη ένα στην Ελλάδα, που η πλειοψηφία παίρνει κάποιες αποφάσεις. Εδώ όμως συζητάμε για κάτι που θα προστατεύσει τη μειοψηφία. Σκεφτείτε να γίνεται σε μουσουλμανικό χωριό, όπου κατοικούν δύο χριστιανοί και υπάρχουν 100 μουσουλμάνοι, να γίνεται δημοψήφισμα για το αν θα λειτουργήσει η εκκλησία του χωριού. Θα λειτουργήσει? Όχι. Ή το αντίστροφο, σε χριστιανικό χωριό, αν θα λειτουργήσει το ένας χώρος προσευχής, ας πούμε, κτλ. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Οι αποφάσεις που πρόκειται να προστατεύσουν μειοψηφίες φυσικά δεν μπορούν να λαμβάνονται με δημοψηφίσματα. Πρέπει να λαμβάνονται επί τη βάση αρχών. Τι αρχών? Ηθικών αρχών. Ποιων ηθικών αρχών? Ότι η μειοψηφία στο βαθμό που η δράση της, η παρουσία της δεν είναι επιβλαβής για την πλειοψηφία, πρέπει να της επιτρέπεται να υπάρχει. Έχουμε αποφασίσει ότι πρέπει οι μειοψηφίες να συνεχίζουν να υπάρχουν? Η απάντηση είναι νομίζω όχι. Είμαστε εχθρικοί απέναντι σε οτιδήποτε είναι μειοψηφικό, χωρίς να σκεφτόμαστε την ίδια στιγμή ότι όλοι μας ανήκουμε σε κάποια μειοψηφία. Εγώ είμαι στη μειοψηφία των πρώην καπνιστών που προσπαθούν να απεξαρτηθούν από το κάπνισμα χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Ο άλλος είναι στη μειοψηφία των καρκινοπαθών. Ένας τρίτος είναι στη μειοψηφία των ανθρώπων που πάσχουν από ζαχαρό διαβήτη. Ένας άλλος είναι στη μειοψηφία αυτών που. Είμαστε μειοψηφίες, δεν είμαστε αυτό που λέμε πλειοψηφίες, που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Όλοι είμαστε μικρές ομάδες, ανήκουμε σε μικρές ομάδες κτλ. Σκεφτείτε εάν τα δικαιώματά μας και αυτά που μπορούμε να απολαμβάνουμε αποφασίζονταν όχι επί τη βάση του σεβασμού των δικών μας αναγκών και επιλογών, που μπορεί να είναι ακατανόητες στους άλλους, αλλά επί τη βάση των απόψεων των άλλων. Εγώ, παραδείγματι, που δεν πάσχω από
ζαχαρώδη διαβήτη, μπορεί στην πορεία των χρόνων να, να νοσήσω. Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, γιατί πρέπει να υπάρχει κοινωνικό κράτος το οποίο να δίνει τα φάρμακα αυτά δωρεάν στους ανθρώπους που έχουν ζάχαρο. Και αν αυτοί οι άνθρωποι είναι οι λιγότεροι, φυσικά όλοι οι υπόλοιποι θα ψηφίσουν σε ένα δημοψήφισμα να μην δίνονται δωρεάν τα φάρμακα αυτά. Έτσι. Αμέσως έχουμε μια μειοψηφία που δεν είναι οι άνθρωποι που θέλουν να αλλάξουν φύλο. Είναι μια άλλη μειοψηφία, τη οποία τα δικαιώματα θίγονται. Κρίσιμο, τη θέτω προς συζήτηση, είναι ότι πρέπει να κάνουμε αυτή την ηθική συζήτηση και πρέπει να καταλήξουμε στο τι είναι αδιαπραγμάτευτο ηθικά. Για μένα τα δικαιώματα των μειοψηφιών πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα. Κάτι άλλο που πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτο, γιατί είμαστε στην Ελλάδα και εδώ γεννήθηκε αυτή η ιδέα, αλλά δεν σημαίνει αυτό κάτι, είναι μια ιδέα που χωρίς αυτή δεν μπορεί να υπάρξει ο δυτικός πολιτισμός, είναι το άσυλο. Όχι αυτό των πανεπιστημίων, το άλλο. Αυτό που δίνουμε στους ανθρώπους στον οποίο η ζωή κινδυνεύει και γι' αυτό λόγο επιλέγουν να έρθουν στην Ελλάδα. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε επιτέλους με αυτό το άσυλο. Οι Γερμανοί, ξέρω ότι αυτό πειράζει πολλούς από εσάς, το έχουν ήδη αποφασίσει. Και το έχουν αποφασίσει επειδή τους το είπε ο Καντ πριν από 250 χρόνια. Το κατάλαβαν και το ασπάστηκαν, αλλά ο Καντ τους το είπε επειδή του το είχαν πει οι στοικοί φιλόσοφοι. 2.000 χρόνια πριν, εδώ στην Ελλάδα. Και ο Αντισθένης, προσοκρατική. Στη Γερμανία βλέπετε τις εκλογές που γίνανε, βλέπετε τον λόγο των πολιτικών κομμάτων. Κανένα πολιτικό κόμμα δεν λέει να κλείσουν τα σύνορα σε αυτούς που ζητούν άσυλο. Το πλέον ακραίο κόμμα, το AfD δηλαδή, το ξενοφοβικό, λέει να αυστηροποιηθούν τα κριτήρια με τα οποία αποφασίζουμε ποιος είναι δικαιούχος ασύλου ή όχι. Αλλά κανείς δεν τολμά να ισχυριστεί ότι δεν πρέπει να δίνεται άσυλο στους πρόσφυγες. Στους πρόσφυγες. Γιατί το έχουν οι Γερμανοί κάνει, κατοχυρώσει αυτό το πράγμα συνταγματικά. Εάν το AfD πει ότι κόβουμε το άσυλο σε περίπτωση που εκλέγουμε, το AfD θα είναι ένα κόμμα εκτός νόμου την ίδια στιγμή. Γιατί οι Γερμανοί έχουν πάρει αυτή την απόφαση. Εμείς δεν την έχουμε πάρει. Και εμείς που είμαστε εδώ πέρα στην Αθήνα και τα λέμε πολύ ωραία όλα αυτά, μπορεί να πούμε ότι το άσυλο είναι ένα πράγμα που πρέπει οπωσδήποτε να παρέχεται σε οποιονδήποτε, αν πραγματικά το έχει ανάγκη. Αν όμως είμαστε από τυχείο, όπου τώρα πλήττεται από τις ροές των μεταναστών, αυτομάτως γινόμαστε εναντίον του ασύλου. Και αν βρεθούμε και στην ΚΟ, ας πούμε, που επίσης πλήττεται από τις ροές των μεταναστών, ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Η Μυτιλήνη, πιο πολύ ακόμα. Ναι. Για να δούμε πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Προσέξτε τώρα, το σωστό... Δεν είναι όμως προσφυγές, είναι και το μεταναστευτικό. Ναι. Το σωστό είναι σωστό, είτε μου αρέσει είτε όχι. Το σωστό είναι σωστό είτε με πλήττει είτε όχι. Μπορεί να είναι σωστό να πω αλήθεια, η οποία αλήθεια μου κάνει κακό. Αν είναι σωστό, παραμένει σωστό, ακόμα και αν είναι αλήθεια θα μου κάνει κακό. Δεν καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Είναι σωστό να παρέχουμε άσυλο σε εκείνους που εάν δεν τους το προσφέρουμε η ζωή τους κινδυνεύει στον τόπο καταγωγής του. Τους. Η απάντηση που δώσανε οι Γερμανοί είναι ναι. Σωστή, λάθος, τη δώσανε. Εμείς δεν την έχουμε δώσει. Δεν έχουμε συζητήσει πάνω σε αυτή τη βάση για το μεταναστευτικό. Έχουμε συζητήσει για τις δουλειές που μας κλέβουν οι ξένοι, για το γεγονός ότι κάποιες περιοχές της Αθήνας είναι απροσπέλαστες. Ναι, είναι. Και ναι, παίρνουν δουλειές προφανώς οι ξένοι. Έτσι δεν μαζεύουν πια οι Έλληνες ελιές. Δεν ξέρω αν μαζεύανε πριν. Οι φράουλες ή οτιδήποτε. Αλλά εάν πρέπει να δίνουμε άσυλο στους ξένους, δεν το έχουμε αποφασίσει. Ναι, αλλά το έχουμε υποστεί. Στο τέλος, γιατί η κυρία Κεχρολόγου είναι πάρα πολύ αυστηρή με αυτό το θέμα. Όχι ερωτήσεις, είπε. Η κυρία Κεχρολόγου δεν είναι καθόλου. Εσείς το είπα. Έχουμε μια εσωτερική. Πώς το λένε. Προσέξτε τώρα να συμπληρώσω κάτι, για τους Γερμανούς. Οι οποίοι Γερμανοί έχουν αυτή την νοοτροπία που οι περισσότεροι από εμάς ξέρουμε, ας πούμε, επιλέγουν κάτι και το ακολουθούν τυφλά. Αν επιλέξουν κάτι καλό, έχουν τα πράγματα καλώς.
Αν επιλέξω κάτι κακό, το έχουν κάνει στο παρελθόν, τα πράγματα είναι άσχημα, αλλά τουλάχιστον είναι σταθερή. Ξέρεις με ένα Γερμανό, ξέρεις τι, που βρίσκεσαι, ας πούμε. Ναι, και από πριν το είχα νόμιζε. Οι Γερμανοί αποφάσισαν εξαιτίας του Καντ, ο οποίος έγραψε πριν από 250 χρόνια αυτή την πραγματεία για την παγκόσμια ειρήνη και το καθήκον φιλοξενίας, ότι πρέπει όλοι να φιλοξενούνται οπουδήποτε κτλ. Έχουν υιοθετήσει την αρχή, η οποία είναι απαράβατη, ότι εάν κάποιος αιτηθεί άσυλο και το δικαιούται στη Γερμανία, το άσυλο αυτό του δίνεται αυτοδικαίως. Οι Γερμανοί έχουν πάρει παραδοσιακά πάρα πολύ καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Ενισχύθηκαν οικονομικά μετά τον πόλεμο, τα ξέρουμε όλα αυτά τα πράγματα. Και έχουν συνομολογήσει μια συμφωνία ιτεροδικίας. Αυτό σημαίνει ότι αν ένας Αμερικανός εγκληματίσει στη Γερμανία, το γερμανικό κράτος έχει συμφωνήσει να τον εκδίδει πάντοτε στις ΗΠΑ για να δικαστεί εκεί πέρα. Στην Γερμανία, όπως και στην Ελλάδα, υπάρχουν αμερικανικές βάσεις. Και στις αμερικανικές βάσεις υπάρχουν στρατιώτες. Οι στρατιώτες όταν τελειώνουν τη βάρδια τους, πηγαίνουν σε μπαρ, κάποιοι από αυτούς μεθούν και καμιά φορά πάνω στο μεθύσι τους τραβάνε και κανένα μαχαίρι και σκοτώνουν και κανέναν άνθρωπο. Το γερμανικό κράτος τους επαυτοφόρο συλληφθέντες αμερικανούς στρατιώτες που έχουν σκοτώσει, δεν τους εκδίδει στις ΗΠΑ εάν πρόκειται να δικαστούν σε πολιτεία που υπάρχει θανατική ποινή. Γιατί θεωρεί το γερμανικό κράτος ότι εύλογα μπορεί να ζητήσει άσυλο ο Αμερικανός στρατιώτης, επικαλούμενος το γεγονός ότι αν επιστρέψει στο χώρο, στην πολιτεία καταγωγής του και δικαστεί εκεί πέρα, κινδυνεύει η ζωή του. Θα του επιβληθεί θανατική ποινή. Δείτε πόσο απόλυτο είναι, πόσο απόλυτη είναι η απόφαση που έχουν πάρει οι Γερμανοί να σέβονται το άσυλο. Το κάνουν ακόμα και εις βάρος των διμερών σχέσεων. Εμείς το κάναμε αυτό και ήταν προς τιμήν μας, το κάναμε με τους Τούρκους πραξικοπηματίες. Ωστόσο, το ίδιο διάστημα διάβαζα σε πολλές εφημερίδες, sites κτλ. Στο τέτοιο ότι είναι μεγάλο λάθος της κυβέρνησης που δεν εκδίδει ή της δικαιοσύνης που δεν εκδίδει στην Τουρκία τους Τούρκους αυτούς στρατιώτες, γιατί θα προκληθεί διπλωματικό επεισόδιο και ενδεχομένως θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Η ηθική απάντηση είναι ας προκληθεί. Εάν οφείλουμε να μην εκδώσουμε τους Τούρκους στρατιώτες, δεν πρέπει να τους εκδώσουμε. Ακόμα και αν προκληθεί θερμό επεισόδιο. Αυτή είναι η ηθική απόφαση. Και τώρα έρχομαι σε αυτό που νομίζω είπατε στην αρχή, το πώς η απόφαση αυτή, είναι άσχετο με το θέμα μας, Χριστοφέρος. Το πώς η απόφαση αυτή θα περάσει στην πραγματικότητα, η απόφαση που έχω λάβει ότι δεν εκδίδω κάποιον ο οποίος έχει ζητήσει άσυλο, αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα. Εδώ έρχεται ο πολιτικός, ο οποίος θα πρέπει να το επιτύχει είτε έτσι είτε αλλιώς και κρίνεται όχι με βάση την ηθική θεμελίωση της επιλογής του, αλλά με βάση την επιτυχία που παρουσιάζει στην πραγματοποίηση αυτού που έχει επιλέξει. Να το πω αλλιώς, η ηθική είναι η επιστήμη του ιδεατού, αυτή που μας λέει πώς πρέπει να είναι τα πράγματα. Η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Είναι αυτή που μας λέει πώς μπορούν να είναι τα πράγματα. Πάντοτε όμως κοιτάς πώς μπορούν να είναι τα πράγματα πάνω στον άξονα του πώς πρέπει να είναι. Έτσι δεν είναι, δεν μπορείς να κοιτάς αλλού και να κάνεις τα πράγματα με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Με όλα αυτά θέλω να καταλήξω στην κεντρική θέση της σύντομης αυτής της ανακοίνωσης. Ελπίζω να υπήρξε σύντομη, το έχω πει 3-4 φορές και ενδεχομένως μίλησα παραπάνω από όσο θα έπρεπε, ότι εάν μια κοινωνία δεν έχει καταλήξει στα βασικά ηθικά της, στις βασικές ηθικές της παραδοχές, στα βασικά της πρέπει και στα βασικά της δεν πρέπει, είναι αδύνατο. Μόνο συμπτωματικά θα μπορούσε να συμβεί, δηλαδή, να έχει συγκροτημένη πολιτική και κοινωνική ζωή και τα πράγματα να πηγαίνουν καλά οικονομικά. Με άλλα λόγια, εάν διαβάζω καλά την πραγματικότητα και αν έτσι είναι τα πράγματα, όντως αυτές οι συζητήσεις δεν έχουν γίνει στην Ελλάδα, οι ηθικές συζητήσεις,
Καθόλου δεν μου προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν ζούμε αυτό το χάλι που ζούμε. Γιατί να ζούμε κάτι καλύτερο? Έχουμε κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε? Μας αξίζει να ζούμε κάτι καλύτερο? Έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μας για 5-10 βασικά πράγματα, να έχουμε έναν άξονα, να ξέρουμε πού πορευόμαστε και να τα ζητάμε τους πολιτικούς μας αυτά και να τα πετούμε και να τα διεκδικούμε? Γιατί ο Έλληνας... Υποθέτει. Δεν έχει γίνει όμως, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή, ψηφίζουμε πολιτικούς οι οποίοι εκλέγονται από ψηφοφόρους που γνωρίζουν τους κοροϊδεύουν. Έχουμε αποφασίσει αν θέλουμε να μας κοροϊδεύουν οι πολιτικοί μας ή όχι? Αυτό το βασικό το έχουμε αποφασίσει? Νομίζω όχι. Θέλω να πιστεύω όχι, γιατί αλλιώς θα πρέπει να υποθέσω ότι έχουμε αποφασίσει δυστυχώς ότι θέλουμε να κυβερνόμαστε από πολιτικούς που μας κοροϊδεύουν καλύτερα από άλλους πολιτικούς που προσπαθούν να μας κοροϊδέψουν. Λέμε παραδείγματι, κοίτα τον αυτόν μου είπε ψέματα, με έπεισε, μπράβο του, είναι ικανός. Έχουμε αποφασίσει τελικά αν θέλουμε να μας λένε ψέματα ή όχι? Δεν είναι αυτή μια κεντρική απόφαση που πρέπει κάποια στιγμή να την πάρουμε εδώ πέρα? Έχουμε αποφασίσει αν, συγγνώμη, έχουμε αποφασίσει αν πρέπει κατά τη διάρκεια της σύντομης αυτής εισήγησης να προσπαθούμε να κάνουμε ερωτήσεις ή παρεμβάσεις ή όχι? Βλέπω πως όχι. Είπαμε στην αρχή ότι αυτά θα γίνουν στο τέλος, έτσι δεν είναι? Αυτές είναι οι κεντρικές αποφάσεις τις οποίες πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχαμε πάρει. Γι' αυτό το λόγο, καλά να πάθουμε που είμαστε σε αυτή την κατάσταση και αν θέλουμε να την αλλάξουμε, ας στοχεύσουμε στην αιτία και όχι στα συγκυριακά αποτελέσματα του μειώθηκαν οι συντάξεις 4% και 5% οι μισθοί κτλ. Ας δούμε ποια είναι η αιτία που προκάλεσε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ούτε οι κακοί ξένοι, ούτε η κακή πολιτική μας, ούτε η κακιά μας η μοίρα. Είμαστε εμείς οι κακοί, συσσαγωγικά, επειδή αμελήσαμε να κάνουμε μία βασική συζήτηση μεταξύ μας ως κοινωνία ή πολλές βασικές συζητήσεις μεταξύ μας ως κοινωνία, συζητήσεις που κάνουμε με τους φίλους μας, συζητήσεις που κάνουμε με τα παιδιά μας, συζητήσεις που κάνουμε με τον κύκλο μας. Ως κοινωνία αυτή τη συζήτηση δεν την έχουμε κάνει. Νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να τελειώσει αυτό το λογίδριο. Δεν θέλω να πω κάτι ακόμα. Θέλω να πω μόνο το εξής. Θα πω μόνο το εξής και αυτό λέω εν είδη σύντομης έτσι ανεκδοτολογικής αναφοράς. Πριν από 2 χρόνια, ήταν 3, δεν θυμάμαι, με καλέσανε στην ΕΡΤ σε ένα δελτίο πρωινό, ένα ενημερωτικό δηλαδή πράγμα, να τους πω τη γνώμη μου, επειδή έχω ασχοληθεί με την ευθανασία, να τους πω τη γνώμη μου για το γεγονός ότι οι Βέλγοι αποφάσισαν να νομιμοποιήσουν την ευθανασία σε ανηλίκους. Και καταλαβαίνετε την έκπληξή μου, ας πούμε, την οποία την εξέφρασα και στην κάμερα. Εμείς δεν έχουμε συζητήσει καν για τους ενηλίκους. Γιατί οι Βέλγοι συζητούν για τους ανηλίκους και εμείς δεν έχουμε καν συζητήσει για τους ενηλίκους? Τι παραπάνω έχουν δηλαδή οι Βέλγοι από εμάς, ας πούμε? Έχουνε θάρρος. Έχουνε θάρρος να κάνουν κάπως δύσκολες συζητήσεις, όχι άνετες, και έχουν μία απέχθεια ενδεχομένως να βάζουν πράγματα κάτω από το χαλί. Εμείς έχουμε μία άνεση στο να βάζουμε πράγματα κάτω από το χαλί και μία δυσανεξία στις δύσκολες συζητήσεις. Με αυτό κλείνω, γιατί σας έχω κουράσει, το ξέρω, το βλέπω στα πρόσωπά σας. Θέλω να κάνω τον κύκλο στην ανακοίνωση αυτή, λέγοντας, ελπίζω να έχει αποδειχθεί αυτό που είπα στην αρχή, ότι οι ηθικές επιλογές στον χώρο της πολιτικής είναι αυτές που τελικά πληρώνουν, είναι αυτές που τελικά αποζημιώνουν, να το πω σωστά. Δεν μπορεί να υπάρχει ορθή πολιτική επιλογή εάν δεν έχει ορθή ηθική τεκμηρίωση ή ηθική τεκμηρίωση γενικώς. Ελπίζω να περάσατε καλά, να μην ταλαιπωρηθήκατε πολύ με αυτά που σας είπα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Πρωτοπαπαδάκη.
Καραβάκη για τη διάλεξή του, η οποία ήταν τόσο επίκαιρη και έθεσε τα ερωτήματα, απαντήσεις άλλωστε η φιλοσοφία δεν μπορεί να δώσει, ερωτήματα θέτει, προβληματισμό αναπτύσσει, ούτως ώστε στη συνέχεια να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε κάποια θέματα. Θα προχωρήσουμε, και πάλι σας ευχαριστούμε κύριε Πρωτοκοπαδάκη, θα προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος, το μέρος των ερωτήσεων, το μέρος της συζήτησης. Και θα ξεκινήσω από την κυρία. Ούτε η κακιά μας μοίρα, ούτε οι κακοί άνθρωποι μας φέρνουν σε αυτή την κατάσταση. Και κάποιος αόρατος εχθρός ή σκοτεινές δυνάμεις που ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη ήρθε τόσο κόμπα η ζωή μας. Και συγκεκριμένα δούλευα σε μια υπηρεσία, σε μια ΔΕΚΟ και έβλεπα τα χρόνια 90-2000 απίστευτη σπατάλη, διαφθορά, δηλαδή αν δεν είχε στις πλάτες κάτι πολιτικού, τα γνωστά, είχες ελευθερωθεί, δεν είχε περιθώρια να κάνεις καριέρα, να μένεις που δούλευα στην ΕΡΤ. Έγινε αυτό που έγινε. Καλώς ή κακώς, ο λαός μας λέει ότι μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Εμείς, τουλάχιστον ο κύκλος μου, οι φίλοι μου, οι συγγενείς μου, δεν είναι παταξίδες. Λιώνουμε μέχρι κεραίας και την εφορία για τα χρέη μας και τα λοιπά. Όμως, αυτοί που δημιούργησαν αυτή την κατάσταση, γιατί δεν είναι μόνο οι λάθος επιλογές μας που ψηφίσαμε τον χ πολιτικό ο καθένας από εμάς. Εδώ φαίνεται ότι είναι και μια παγκόσμια κατάσταση που το καρυδότσουφλο και η ανοργάνωτη ελληνική κοινωνία έπεσε σε αυτή τη δίνη και πέσαμε και πάρα πολύ σκληρά, δηλαδή και πώς θα σηκωθούμε. Λοιπόν, είναι ηθικό λοιπόν να πληρώνουν τα χρέη αυτοί που δεν ευθύνονται και αυτοί που δημιούργησαν αυτή την κατάσταση, θα περνάνε μια χαρά. Γιατί εγώ είμαι συνταξιούχο, κόπηκε η σύνταξή μου. Απολύθηκε το παιδί μου και ο άντρας μου είναι αρχιτέκτονας και είχα δουλέψει 5 χρόνια. Λοιπόν, ωστόσο, πρέπει να πληρώνω εγώ και τι τα χρέη μου και το στεγαστικό μου και όλα αυτά τις υποχρεώσεις που δημιούργησα έχοντας υπόψη ότι η ελληνική κοινωνία πάει καλά. Και το παιδί μου θα δουλεύει και ο άντρας μου θα δουλεύει. Η σύνταξή μου θα έχει κοπεί στο μισό. Έχει λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Μάλιστα. Ότι δεν θέλουμε ότι είμαστε παταξίδες ή δεν θέλουμε να πληρώσουμε. Θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε γιατί δεν ευθυνόμαστε εμείς. Σας ευχαριστώ. Να πω μια κουβέντα πάνω σε αυτό, ή μάλλον κάτι λίγο παραπάνω από μια κουβέντα. Έχει γράψει ένα καταπληκτικό ποίημα ένας Ρουμανοεβραίος ποιητής, ο Παύλο Τσέλα, του οποίου η οικογένεια κάηκε στο Στρεμπλίνκα, αν θυμάμαι καλά. Έχει Γερμανός στην ειδικότητα, έχει γράψει ένα ποίημα που λέει μάλλον δεν ήξερα, δεν ήξερες, δεν ήξερε, δεν ξέραμε, δεν ξέρατε, οι Γερμανοί δεν ήξερα. Άμα ρωτήσετε έναν Γερμανό, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα πια άνθρωποι που ζούσαν αυτή τη στιγμή. Προφανώς όχι, αλλά όσο υπήρχαν, έλεγα δεν ξέραμε ότι γίνονταν αυτά τα πράγματα. Στη δημοκρατία δυστυχώς ή ευτυχώς στην ουσία της δημοκρατίας η ευθύνη βαρύνει όλοι. Εγώ εργάζομαι στο Πανεπιστήμιο. Έχω έναν συνάδελφο στο Πανεπιστήμιο, στη φιλοσοφική σχολή μου, ο οποίος είναι τρελός. Έχω έναν άλλον ο οποίος δεν πηγαίνει να κάνει τα μαθήματά του. Έχω έναν τρίτο ο οποίος κάνει πράγματα που δεν θέλω να σας τα πω έτσι, δεν θέλω να τα πω από μικροφόνο κτλ. Τον έχω καταγγείλει, όχι. Έχω ευθύνη για το γεγονός ότι συνεχίζει να τα κάνει. Αν έχουμε να καταλαμβάνετε το κτίριο της φιλοσοφικής σχολής, το δεύτερο μεγαλύτερο κτίριο στην Ελλάδα μετά το Πεντάγωνο. Από 4 ανθρώπους. Το έχω ανεχθεί. Δεν έχω ευθύνη για όλα αυτά. Ξέρετε, και που τελειώνω με αυτό, πριν από 2 χρόνια έγινε μια κατάληψη φιλοσοφική. Η φιλοσοφική έχει 5 πύλες. Οι καταληψίες ήταν 4. Και δεν μπορούσα να κάνω περιφρούρηση στις πύλες. Θα ήταν μια που θα έμενα και ζητήσαμε την Κοσμητεία, την υπεύθυνη δηλαδή υπηρεσία του κτηρίου, να κλείσει τη μία πύλη από μόνη της για να μπορέσει να προσφέρει την άλλη. Δεν έχει ευθύνη η Κοσμητεία. Δεν έχω ευθύνη εγώ που δεν το κατήγγειλα. Δεν έχω ευθύνη για το γεγονός ότι άραξα στην βολικότητα, στην πολίτη της θαλπορίσμου, ας πούμε, και δεν έχω κάνει κάτι. Προφανώς δεν έχουμε όλες τις ίδιες ευθύνες.
Προφανώς δεν έχουμε όλες τις ίδιες ευθύνες, αλλά ζούμε σε αυτή την κοινωνία. Δεν το καταγγείλαμε, δεν κάναμε κάτι για να αλλάξει, δεν το πούμε στο διπλανό μας. Δεν θες να κάνουμε κάτι πολύ μεγάλο, μια επανάσταση, ας πούμε. Αρκεί να το πούμε στο διπλανό μας, να το πούμε αυτό που κάνεις είναι λάθος. Ή μπράβο που το κάνεις αυτό. Είναι αυτό. Άρα, ίσως έχουμε ένα μερίδιο. Να το καταγγείλεις είναι συγγραφικό, γιατί η περίπτωση είναι διάφορη. Ο γνωστός γραφικός ήταν το εποχή του δικαίου για την ιστορία. Πρώτον, όσον αφορά για αν πρέπει να πληρώνουν φόρους ή όχι. Ναι, πρέπει να πληρώνουν φόρους, γιατί οι φόροι λογικά πάνε για σχολεία, για την παιδεία, για πράγματα που είναι για τις ανάγκες μας. Αλλά ποιοι πρέπει να πληρώνουν φόρους, οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι, γιατί από ανέκαθε το ελληνικό κράτος, κατά τη γνώμη μου, στηριζόταν μόνο στους συνταξιούχους, διότι δεν μπορούσαν να κλέψουν. Αν μπορούσαν, μπορεί και αυτοί να κλέψουν. Διακόψε εδώ πέρα, παντώντας πάνω στο που είπατε. Ναι. Μικρή-μικρή, συγγνώμη που το κάνω. Ένα είναι αυτό. Να πω το εξής, να πω ή όχι. Από ό,τι είχα ακούσει, στη Σουηδία, αν βγει κάποιος πολιτικός και πει ότι θα αυξήσει προεκλογικά, ότι θα αυξήσει τους φόρους, το χειροκροτούν. Γιατί? Γιατί ξέρουν ότι τα λεφτά θα πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Εδώ βέβαια είναι το αντίθετο. Γιατί ξέρουν ότι θα πάνε στις τσέπες όπως πηγαίνουν και πηγαίνουν ορισμένα. Τώρα, όσα φάει τα δάνεια που είπα, δεν φταίει ο κόσμος. Επειδή οι τράπεζες κάποτε είχαν πληθώρα χρημάτων, έκαναν να τα δώσουν, να τα προωθήσουν και κάνει προσεκτισμό το οποίο απαγορεύεται. Δηλαδή, μεσημέρι σε παίρνει τηλέφωνο, θέλεις δάνειο, θέλω. Τι χρειάζεται, μία απόδειξη από μια εταιρεία που δουλεύεις, τίποτα. Έλα όμως ότι φτάσαμε σε σημείο να χρεωθούμε όλοι μας και τώρα δεν πάνε να πάρουν και ούτε θα τα πάρουν. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι, μιλήσατε για την Γερμανία. Ποιο κράτος στην Ευρώπη και παγκοσμίως δεν χρωστάει? Υπάρχει κανένα? Νομίζω η Γερμανία. Νομίζω δεν υπάρχει. Και η Γερμανία κάποτε, αν και είχαν περάσει τόσα δεινά εμείς, βάλαμε υπογραφή και δεν ξέρω αν μειώθηκε ή αν παραγράφηκε το χρέος που είχε η Γερμανία. Αυτή λοιπόν η Γερμανία για το κράτος τους μπορεί να είναι καλή, αλλά για τα άλλα κράτη δεν είναι, η πολιτική έτσι δεν είναι. Αυτή τώρα, αυτά που εμείς χρωστάμε, δεν είναι το καθαρό κεφάλαιο, είναι ο ιτόκι και η τοκογλυφία. Η τοκογλυφία είναι παρανομία, είναι ή δεν είναι? Λοιπόν, αν έχει φτάσει το χρέος μας εκεί που είναι, είναι διότι βάζουν τόκους περισσότερο από κανονικού. Λοιπόν, και ένα τελευταίο και κλείνω. Εμείς οι Έλληνες έχουμε ένα. Όχι για μένα, για σένα. Αυτό το έχουμε όλοι μας. Και εγώ και εσείς. Όταν είναι κάτι που θα δείξει εμένα, α, όλα και όλα. Εσένα. Αυτό άμα το σβήσουμε, θα είμαστε καλύτερα. Στα τρία τελευταία που είπατε, συμφωνώ απόλυτα. Για τους Γερμανούς να πω ένα πράγμα. Προφανώς είναι για τον εαυτό τους πολύ καλή και για τους υπόλοιπους δεν νομίζω ότι ενδιαφέρονται τόσο πολύ. Εμείς δεν είμαστε ούτε για τον εαυτό μας πολύ καλοί. Μάλλον για τον εαυτό μας είμαστε πολύ κακοί. Για τους άλλους δεν ξέρω αν μπορούμε να διαφερθούμε. Αν το σπίτι σου είναι ρημαγμένο, τώρα τι να πας να φτιάξεις το λιμνού, δεν έχει νόημα ακριβώς. Αλλά στα υπόλοιπα που είπατε συμφωνώ. Σε ό,τι αφορά το πρώτο στόχο, θέλω να επισημάνω ότι οι φόροι που πληρώνουμε όλοι, εγώ είμαι μισθωτός. Πληρώνω από το κράτος, δεν μπορώ να φοροδιαφύγω, δεν θα φοροδιαφύγω ακόμα και αν μπορούσα, αλλά αυτό είναι κάτι που το λέω εγώ, μπορεί να το πιστέψει ότι μπορεί και όχι, ας πούμε. Έτσι. Για το γεγονός ότι οι φόροι που πληρώνω είναι πάρα πολύ ψηλοί, ευθύνεται το γεγονός ότι φοροδιαφύγουν αυτοί που μπορούν. Και αυτοί που μπορούν να φοροδιαφύγουν, φοροδιαφύγουν όχι επειδή τους βολεύει ακριβώς και τα λοιπά, επειδή πιστεύουν ότι είναι καλό να το κάνει. Ο άνθρωπος όμως πιστεύει ότι δεν είναι καλό να κάνει κάτι, συνήθως έχει την τάση να μην το κάνει. Αυτοί πιστεύουν ότι είναι καλό, περηφανεύονται για αυτούς τους φίλους.
πάνε στο καφενείο το ότι είναι έτοιμα, άλλη μέρα και λένε, ξέρεις, έκλεψα σήμερα, έβγαλε 100.000 ας πούμε, που θα πληρώνω φόρο και τα, ο λογιστής μου είναι τσακάλι, τα συγκάλυψε. Θεωρώ ότι είναι καλό πράγμα. Γι' αυτό λέω για ηθικές συμφωνίες και ηθικές αρχές. Πρέπει να αποφασίσουμε τι είναι καλό πράγμα και τι είναι κακό πράγμα. Και το φοβερό, και τελειώνω με αυτό, είναι να πω σε εσάς που λογίστε και δεν μπορείτε να φοροδιαφύγετε, εγώ φοροφυγάς, να έρχομαι να σας λέω, ξέρεις, έχω ένα λογιστή που μου έκανε μια συγκάλυψη. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι εσύ θα πληρώσεις το δικό μου φόρο. Αλλά ακόμα χειρότερο είναι ότι καμιά φορά εσείς μπορείτε να πείτε μπράβο ρε παιδί μου, τι καλός λογιστή. Μπράβο που είσαι τόσο έτσι, τόσο καλός. Τι κατάφερες να φοροδιαφύγεις, μα κάτι που είσαι εγώ. Καταρχά, νομίζω ότι ζούμε σε δημοκρατία, γιατί έγινε το ψήφισμα και ακυρώθηκε σε μια εβδομάδα. Θα πείτε ότι το ανεχόμαστε εμείς πάντως δημοκρατία, δεν είναι αυτό. Μιλάτε τέτοια. Τώρα θα είμαστε μεταξύ μας ειλικρίνεια, ας πούμε. Άρα αυτό θεωρώ ότι δεν πιστεύει, ας πούμε. Δεύτερον, τώρα εντάξει για την ψηφία, συμφωνώ απόλυτα, αλλά νομίζω πρώτα πρέπει να κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των πλειοψηφιών, ας πούμε. Πρώτα. Γιατί άμα παραλύσουμε αυτό, πάμε στο ατομικό και θεωρώ ότι ο ΚΑΠ μίλησε για οικουμενικά δικαιώματα. Οπότε άμα τον επικαλούμαστε, πρέπει να δούμε τι γίνεται οικουμενικά, ας πούμε. Δηλαδή, όταν κατέχουν 8 άνθρωποι το 80% του πλούτου, θεωρώ ότι από εκεί πρέπει να ξεκινάμε, ας πούμε. Τώρα, για το χρέος ειδικά, νομίζω ότι δεν έστηκε το τέτοιο, γιατί η Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε σαν μέσο, καθαρά στο μέσο παραδειγματισμού. Οπότε είναι η κατεξοχή, να πούμε, αντιστροφή τη καθημερινή ηθική. Έτσι, που λέει δεν μπορεί να μεταχειρίζεται τον άλλον σαν. Ναι, άρα δεν νομίζω ότι είστε γι' αυτό. Και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά ξέρουμε όλοι ότι οι τράπεζες, ας πούμε, διασώθηκαν από τα κράτη και βάζουν τώρα τον κύριο και την κυρία και τον κάθε συνταξίου να ξεφλήσουν τραπεζίτη. Δηλαδή, εντάξει. Η ηθική πιστεύω ότι είναι για να προστατεύει τον ανίσχυρο ή τον ισχυρό, αλλιώς δεν έχει νόημα να το συζητάμε. Τώρα για την ηθική μας, ας πούμε, ανεπάρκεια συμφωνώ, αλλά η διαφορά μας που είναι ως προς την πολιτική, ότι η ηθική δεν έχουμε ηθική συνέπεια. Ο καθένας προτείνει αυτό, σαν πολιτική παράταξη, σαν βασίλη, σαν γύρω, σαν τέτοιο. Για να συμφωνούμε με ηθικούς κανόνες, ο Λάτσης με εμένα θεωρώ ότι είναι αδύνατο, ας πούμε. Για την ηθική συνέπεια τη δικιά μου μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά για ηθικά, για ηθική επίλυση, ας πούμε, οικονομικών ζητημάτων δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα, γιατί σε σύμφωνα με το σημείο 1 που ανέφερα, ας πούμε. Έτσι τα βλέπω εγώ τα τράγματα. Ευχαριστώ για την παρέμβαση. Πολιτικούς ευχαριστώ στο σημείο 1, γιατί είπατε τα τρία τέσσερα λεπτά. Για την ηθική στις πολιτικές αποφάσεις, ας πούμε. Να πω μόνο για το. Α, θα πω και για αυτό, αν. Να πω για το Λάτσι και για εμένα. Γιατί δεν πρέπει να υπάρχει, για το αν μπορεί να υπάρχει ένα σημείο ηθικής συμφωνίας. Φυσικά μπορεί. Φυσικά μπορεί. Είμαστε και δύο ηθικά πρόσωπα, και εσείς και ο Λάτσις και εγώ και οποιοδήποτε, και μπορούμε να κάνουμε μια ηθική συμφωνία μεταξύ μας. Το έχει πει αυτό ο Αριστοτέλης, αν θυμάμαι καλά πρώτος. Δεν υπάρχει ευτυχισμένος άνθρωπος σε κοινωνία η οποία δυστυχεί. Για να είσαι ευτυχισμένος, ενώ γύρω σε όλοι οι υπόλοιποι δυστυχούν, πρέπει να είσαι κάτι άλλο και όχι άνθρωπος. Δηλαδή. Συμφωνώ. Αυτό είναι μια απλή σκέψη. Δηλαδή, μπορεί να καταλάβει και ο Λάτσης και ο Νάσης και εγώ και οποιοδήποτε. Άρα, μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία πάνω σε αυτό. Ναι, λέω ότι οι άνθρωποι αυτοί ζουν σε μια δικιά τους υποκοινωνία, ζουν σε οχυρωμένες πόλεις. Κάποιος από τους δυο μας, όχι δεν αναφέρομαι σε εσάς και σε μένα, κάποιος από τους δυο μας, δηλαδή είτε αυτοί οι άνθρωποι, είτε εμείς κάνουμε λάθος. Ποιοι κάνουν λάθος, όπως το κάνουν εκείνοι. Μια απλή, συγκροτημένη σκέψη, σχετικά με το τι είναι η ζωή. Αυτά τα βασικά πράγματα που σκεφτόμαστε όλοι μας, αρκεί για να αποδείξει ότι το να έχεις 5 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω έσοδα μέσα σε μια χρονιά, τα οποία όμως θα οδηγήσουν στην αυτοκτονία, στη δυστυχία κτλ. Δεν αξίζουν τόσο πολύ τον κόπο. Δηλαδή, η φιλοσοφία κάνει και αυτό το καλό. Ας πούμε, σε κάνει λίγο πιο περισσότερο λιγαρκή τέλος πάντων. Δεν χρειάζεται όλα αυτά τα τεράστια οχταψήφια νούμερα εισοδημάτων κτλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πολιτική και την ηθική, το πρώτο σημείο, ομολογώ ότι δεν μπορείτε να ξαναπείτε. Θεωρώ ότι όντως υπάρχει πρόβλημα
στην ελληνική κοινωνία, αν μην πω γενικότερα, εδώ δεν μιλάω για εμάς. Αυτό που βλέπω εγώ είναι η ασυνέπεια, ας πούμε. Αυτή... Διακήρυξη στόχων, να μην μιλήσω για την συμφωνία με τα μέσα, εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο. Χωρίς επεξεργασία θέσεων, χωρίς δημόσιο διάλογο, το κυριότερο για μένα δεν υπάρχει δημόσιο διάλογο. Αυτό είναι ένα θέατρο σχεών, α πούμε. Αυτό που λέτε είναι σωστό, δεν υπάρχει διάλογο, δεν υπάρχει δημόσιο, δεν υπάρχει διάλογο, αλλά υπάρχουν φωνέ. Απλά όπω το θέσατε στην αρχή για την πολιτική, αυτό όπω το εξέλαβα εγώ είναι η πολιτική σαν διαχείριση. Εγώ όταν μιλάω για πολιτική, μιλάω για. Άμα το δούμε όπω στο πλαίσιο των αρχαίων Ελλήνων, είναι το πλαίσιο των αποφάσεων, όχι τη διαχείριση. Αυτό α πούμε. Διαχείριση είναι στην παγκοσμιοποιημένη μας μιζέρια. Όπως είμαστε τώρα, εντάξει, έχουμε ένα διαχειριστή από Α, πριν είχαμε έναν από Α, πριν έναν από Γ. Να ρωτήσω το εξής, θα εμπιστευόσασταν σε κάποιον από τους πολιτικούς που έχετε είμαστε πλέον συνομίλητοι, που έχουμε γνωρίσει στη ζωή μας μέχρι τώρα να αποφασίσει για το τι πρέπει να γίνει? Όχι, εγώ λέω, όχι. Βλέπω το υπόδειγμα το αρχαιοελληνικό που τσάμες δημοκρατίες, που δεν ξέρω, δεν λέω ότι θα το φτάσουμε άμεσα, αλλά. Ένα προβληματισμό και ένα παραδειγματισμό από αυτούς, ας πούμε. Ξέρετε ποιοι πρέπει να απόφαση για το τι πρέπει να γίνει. Να απόφαση για το τι πρέπει να γίνει, παίρνουμε εμείς. Ψηφίζοντας αυτούς που ψηφίζουμε, ο πολιτικός, αυτό που του έχουμε πει εμείς ότι θεωρούμε ότι είναι ηθικός ορθό ή το πειραιμένο να γίνει, προσπάθησε να το φέρει εις πέρας, ας πούμε. Δηλαδή, ο Δήμος τότε αποφάσισε ότι έπρεπε να γίνει, πώς το λέμε, στην Σικελία η εκστρατεία. Ο Νικίας θα την κάνουμε έτσι, ο άλλος θα την κάνουμε αλλιώς. Ψηφίσανε τον άλλον, ας πούμε, και όχι τον νικητή. Ναι, αλλά η διαφορά είναι ότι αυτοί ξέραν ότι πληρώναν τα δικά τους λάθη. Και τότε μπορείς να είσαι ειλικρινής και βγάζεις Πλάτωνα, βγάζεις Σοκράτη, βγάζεις Εσχύλο, ενώ τώρα πληρώνουμε άλλον λάθη και βγάζουμε τώρα να μην εκφραστώ. Δηλαδή, όταν πληρώνεις τα δικά σου λάθη και είσαι αυθεντικός και υπάρχει την παρουσία, υπάρχουν και τα ανάλογα μεγέθη. Όταν αποδεχθούμε την τεχνοκρατική διαχείριση, έχουμε τα. Είμαστε αυτό που είμαστε. Μεγάλη συζήτηση να μην την κάνουμε. Εγώ γενικά πιστεύω ότι όταν κάτι συμβαίνει άσχημο γύρω, φταίω περισσότερο εγώ και λιγότερο για άλλη. Ο κύριος. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι. Γιατί αναφέρατε στην αρχή το θέμα του ΚΑΤΕ και του χρέους. Η Γερμανία, και αναφέρατε για τη Γερμανία που έχει το. Που έχει τους νόμους, που τους σέβονται όλοι κτλ. Κτλ. Η Γερμανία, όταν ήταν στην Ελλάδα, τουλάχιστον εμένα αυτό που μου μάθανε, πήρε το χρυσό της Ελλάδας, πήρε δάνεια από την Τράπεζα της Ελλάδας, τα οποία ποτέ δεν επέστρεψε. Τότε, ποια είναι η Γερμανία, ας πούμε, απλά επειδή είναι υπερδύναμη, σου λέει σαν να είμαι στα παλιά μου τα παπούτσια. Και σήμερα ζει με τους τόπους της Ελλάδας, παίρνει και τους τόπους της Ελλάδας, που είναι απαράδεκτο. Και τι μπορούμε να κάνουμε, εμείς, δηλαδή, βρισκόμαστε σε αυτές. Δεν διαφωνώ με αυτό που λέτε, καθόλου δεν διαφωνώ. Την Γερμανία έχει χρησιμοποιήσει ως παράδειγμα κοινωνίας που έχει κάνει στους κόλπους της, και δεν λέω ότι την είχε ανέκαθεν, ίσως την έχει κάνει τα τελευταία 25 χρόνια μετά τον πόλεμο, έχει κάνει μια ηθική συζήτηση, πολλές ηθικές συζητήσεις, ότι έχει κάνει εγκλήματα η Γερμανία στο παρόν, έχει κάνει. Ότι έχει συμπεριφερθεί εντελώς διαφορετικά από ό,τι μας ζητά να συμπεριφερθούμε εμείς τώρα, το έχει κάνει. Αλλά κάνουν αυτή τη συζήτηση τουλάχιστον, αυτό λέω. Δηλαδή, δεν λέω τους Γερμανούς κάτι περισσότερο από αυτό. Απλά τη συζήτηση που κάνουμε μεταξύ αυτών που κάνουμε εμείς τώρα, δηλαδή γίνεται ενδεχομένως και άλλο. Ο κύριος. Ναι, θα αλλάξω λίγο την ατμόσφαιρα, επειδή αναφερθήκατε για τον έρωτα και συνήθως οι εκφράσεις ηθικός και ανήθικος περιστρέφονται γύρω από το πρωτογενές γενετήσιο ένστικτο. Ο Αξελός, σε μια έρευνα που έγινε στο Παρίσι το 1960, ο φιλόσοφος ο δικός μας, αποδείχθηκε στατιστικά ότι στα 1000 ζευγάρια αυτά παντρεμένα, μόνο ένα κρατιέται χέρι-χέρι και περπατάει διαβίου και κοιτάει ο ένας τον άλλον στα μάτια. Τα υπόλοιπα 999 νοσούν διαβαθμιστικά, άλλο λιγότερο, άλλο περισσότερο. Και κάνω το ερώτημά μου, όταν μια γυναίκα, μιλάμε τώρα για μουσουλμανικές χώρες, για Πακιστάν, που δεν ξέρουν το σύζυγο που θα πάρουν, που γίνονται συνοικέσια και εδώ στην Ελλάδα πριν από 100 χρόνια γινόταν και γίνεται ακόμη, πάρει έναν άντρα που δεν τον είδε ποτέ και είναι ευάναυστος, είναι σκληρός, είναι αντιερωτικός. Και δεν βιώσει ποτέ αυτή η γυναίκα ή και ο άντρας αντίστοιχα να πάρει μια σκληρή, μια παράξενη σύζυγο κτλ.
και δεν βιώσει αυτό που φαίνεται ουτοπικό, αλλά είναι και πραγματικό, αν κανείς το γνωρίζει στην πλέργεια του μορφή, να το πω έτσι, και ξεφύγει από τη συζυγική παστάδα και γνωρίζει τον έρωτα εκτός. Γνωρίζει κάτι που είναι φυσικό, από την ίδια της τη φύση το αποζητάει. Δεν είναι θεσμοθετημένο ούτε από την κοινωνία, ούτε από θεούς, ούτε από πολιτεία. Αυτό είναι ηθικό ή ανηθικό, όταν γνωρίζει τον αληθινό έρωτα εκτός γάμου, ή ο άνδρας ή η γυναίκα. Μας λιγώσατε. Είπα ότι είμαστε άντρες, μας γίνατε όλα. Να πω πρώτα απ' όλα ότι στα δικά μου χαρτιά οι λέξεις ηθικό και ανήθικο δεν νοηθούν καλά και καθόλου δεν τις χρησιμοποιώ. Δεν υπάρχουν ηθικά και ανήθικα πράγματα. Υπάρχουν πράγματα που είναι ηθικώς τεκμηριωμένα και πράγματα που είναι ηθικώς ατεκμηρίωτα, τέλος πάντων, ή έολα, θα μπορούσε κανείς να πει. Και για όσους τώρα αναρωτιέστε για τον έρωτα και την ηθική, έχω καλά ναι. Η ηθική δεν είναι ξένη με τον έρωτα. Λέει η Λατίνη, στον έρωτα και στον πόλεμο όλα επιτρέπονται. Γιατί ο έρωτας είναι ένα πάθος το οποίο σου στερεί τη δυνατότητα να κάνεις, αν είναι πραγματικός έρωτας βέβαια, έτσι, όχι συμπάθεια ή οτιδήποτε, σου στερεί τη δυνατότητα να κάνεις έλεγες επιλογές. Οι στοικοί έλεγαν και με αυτό το τελειώνω ότι ο έρωτας, τα πάθη γενικώς, είναι ορμές πλεονάζουσες, είναι δηλαδή φανταστείτε ένα ποτάμι το οποίο ξεχυλίζει και παρασέρνει στο διάβολο τα πάντα χωρίς, τώρα γίνομαι πιο γλαφυρός από εσάς, το ερώτημά σας. Χωρίς να μπορεί κανείς να ελέγξει την κατεύθυνσή του και τη ροή του. Και να πω κάτι ακόμα, είναι αυστηρή με την δεύτερα. Η μύδια, επειδή ερωτεύεται τον Ενία, δεν ήταν ο Ενίας, έναν αλήτη της εποχής. Έτσι, ο Ενίας ήταν ένας κλέφτης περιφερόμενος, ας πούμε, στην πραγματικότητα. Τη χάρπαστος. Λέει ο Βυργίλιος, τον Ιάσονα, ναι, τον Ιάσονα, ναι, είναι από άλλη ιστορία, λέει ο Βυργίλιος ότι όταν ο πατέρας της Μύδιας τους κυνηγάει με το σκάφος του, με τα σκάφη, με τα καράβια του, τέλος πάντων, η Μύδια σκοτώνει και τεμαχίζει τον αδερφό της, τον οποίο αγαπούσε πάρα πολύ, και τον πετά στη θάλασσα για να είναι υποχρεωμένος ο πατέρας να σταματά να μαζεύει τα κομμάτια του παιδιού του. Τόσο πολύ αγαπούσε τον Ιάσονα. Όταν μετά πολλά χρόνια ο Ιάσονα που μαζεύει την παρατήση, τέλος πάντων, για κάποια νεότερη γυναίκα, είναι αυτό που είπατε με την Παστάδα και όλα αυτά. Ο Ευρυπίδης παρουσιάζει τη Μύδια να έχει τα παιδιά της, να ετοιμάζει να εκδικηθεί τον Ενία. Και πώς μια γυναίκα μπορεί να εκδικηθεί έναν άντρα που τον Ιάσονα, πώς μπορεί να εκδικηθεί έναν άντρα που την έχει ξεπεράσει, σκοτώνοντας τα παιδιά του, το οποίο είναι και δικά της παιδιά. Και την ώρα που τα έχει γονατιστεί, είναι μια τρομερή σκηνή, τη ζωγραφίζει πολύ ωραία Ευρυπίδης. Τα έχει γονατισμένα μπροστά της με το μαχαίρι στο λαιμό, μπαίνει η κουβερνάντα και της λέει: Μύδια, τι πας να κάνεις. Δεν θα σκοτώσει τα παιδιά σου και λέει Μύδια, θα σου το πω στα αρχαία ελληνικά και μετά στα νέα, λέει «Μανθάνο ή αμέλινδραν κακά, θυμόζεται κρίσον των αιμών βουλευμάτων». Αυτό σημαίνει «Ξέρω τι έγκλημα πρόκειται να κάνω, αλλά η ψυχή μου, ο θυμός στα αρχαία ελληνικά είναι ψυχή, η ψυχή μου υπερνικά τη λογική μου». Αυτό μας δείχνει γιατί ο έρωτας δεν σου αφήνει περιθώριο για ηθική κρίση. Έλεγαν ότι ο έρωτας είναι μανικός, πυρφόρος, λυσιμελής και τοξοβόλος. Ευχαριστώ. Με άλλα λόγια, άστα να πάρει. Άκουσα τον ομιλητή, τον εισηγητή μάλλον. Κατάλαβα ότι έγινε μια τοποθέτηση πολιτική, να μου με συγχωρείτε που κάνω αυτή την κριτική. Σας άκουσα να κάνετε μια πολιτική συζήτηση και πήρατε μια θέση πολιτική. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω στη θέση σας αυτή. Όσον αφορά για το δημοψήφισμα που είπατε, είπατε ότι μας ρωτήσατε εάν θέλουμε να αποπληρώσουμε τα χρέη, ναι ή όχι. Σίγουρα, εγώ καλύφθηκα από πολλούς. Ναι, δεν είναι κανείς αντίθετος να αποπληρώσει τα κρέη του. Αλλά όχι τοκογλυφικά. Το δημοψήφισμα δεν μπήκε αν θέλουμε να αποπληρώσουμε ή όχι. Μπήκε στα μέτρα, ήταν αντίθετο στα μέτρα που μας βάζει το νομισματικό ταμείο, έτσι που να αποπληρώσουμε το χρέος. Βάζουν κάποια μέτρα χωρίς να μας ρωτήσουν αν μπορούμε.
Δηλαδή δεν μας ρωτάνε πώς θα το αποπληρώσουμε, αλλά μας θέτουν όρους πώς θα το πληρώσουμε. Και αυτό είναι λάθος. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το Διεθνές Κεφάλαιο είναι, αγαπητέ μου καθηγητά, τοπογλύφη καθαρή. Μας απομυζούν τον υδρότα και το αίμα του ελληνικού λαού, όχι μόνο, γενικότερα του κοσμάκι. Παγκοσμίως. Και δεν με βρίσκει σύμφωνο ότι πρέπει έτσι με σχημένο το κεφάλι, με όποια μέτρα εκείνοι μας βάζουν εμείς να λέμε ναι. Διότι πολλοί πήραν δάνεια, αλλά στην Ελλάδα βάλαν κάποιους στόχους παραπάνω. Η Γερμανία δεν νομίζω ότι πληρώνει τους στόχους, αλλά βρήκαν ένα λαό πεσμένο, με ανάγκες και μας πατήσαν στο λαιμό. Ευχαριστώ πολύ. Ανοίξατε συζήτηση πολύ πολύ μεγάλη, ούτε μια ώρα δεν μας έφτανε για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Όταν κάποτε οι Αθηναίοι πολιόρισαν τους Μιλίους, τους ζήτησαν να παραδοθούν και το επιχείρημα ήταν το εξής. Σας κάνουμε χάρη που σας ζητούμε να παραδοθείτε, γιατί μπορούμε να σας καταλάβουμε και να εκθεμελιώσουμε στην πόλη σας και να την καταστρέψουμε εντελώς. Οι Μίλοι δεν παραδόθηκαν και όντως η πόλη τους εκθεμελιώθηκε. Τι σημαίνει αυτό το πραγματισμό στη δική μου σκέψη? Εμείς ζητήσαμε να ενταχθούμε. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου, ζήτησε να ενταχθούμε σε πρόγραμμα στήριξη, όπως το λέγανε, με μνημόνια δηλαδή. Παρακαλέσαμε γι' αυτό. Εάν ήμασταν στις αγορές, τα λέω αυτά χωρίς να είμαι οικονομολόγος, αν κάποιος είναι, μπορεί να διορθώσει. Αν είμαστε στις αγορές, θα πρέπει να δανειστούμε με επιπτώσεις 18%. Και δεν μας δάνειζαν. Αυτή το βογγλί που λέτε, που όντως μας επέβαλαν πολύ αυστηρά και σκληρά μέτρα, τα έχω ζήσει και εγώ και εσείς και όλοι μας, μας δανείσανε με 1,8%. Θέλω εδώ να. Κάτι τότε ήταν 7, 8 δεν ήταν 1,8 και στο τελευταίο μνημόνιο. Μπορεί να κάνω λάθος γιατί δεν είμαι οικονομολόγος. Πάντως είχαμε. Δεν είχαμε οικονομολόγος, είχαμε από μέσω όλων συμφωνίας. Από τα επιτόκια ήταν από 6,5 έως 7,5-8. Ναι. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι ο όρος τοπογλύφος, ας πούμε, αν είναι τεκμηριωμένος, όντως πολύ σωστά τα λέτε. Αν δεν είναι ακριβώς έτσι, είστε σίγουροι ότι είναι ακριβώς έτσι. Πιστεύω ότι έτσι είναι μια ζωή που δεν έχει. Η Βουλή στηρίζεται σε κάποια επιτροπή που έχει την νομιμότητα του χρέου. Αυτό το πρόβλημα της Βουλής των Ελλήνων, γιατί πετάχτηκε στα σκουπίδια. Με κάλυψαν οι προηγούμενοι συνομιλητές, ναι. Αλλά θέλω να προσθέσω κάποια πράγματα. Θεωρώ πολύ αφαιρετική την ομιλία του κύριου καθηγητή. Αφαιρεί με την εξής έννοια. Λες και υπάρχει δημοκρατία, λες και οι άνθρωποι είναι άγγελοι, δεν υπάρχει το δίκαιο του ισχυρού. Το είπατε πριν με τους Μιλίους. Λες και δεν υπάρχουν τάξεις, λες και δεν υπάρχουν κλίματα που γίνονται στη Μέση Ανατολή και εδώ στην Ευρώπη. Λες και οι Ναζί δεν ξαναφουντώνουν αυτό το πράγμα και ενεχοποιείται όλη την κοινωνία. Μα δεν υπάρχουν τάξεις, κύριε καθηγητά. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν τάξεις. Υπάρχει το δίκαιο του ισχυρού. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Υπάρχει μεγάλο αίτημα. Αυτό που λέμε δημοκρατία, μάλλον τίνει να γίνει μια δικτατορία κοινοβουλευτική. Δεν φτάνουν τα μηνύματα. Εάν είναι ηθικό ή ανήθικο αυτή τη στιγμή για μένα, είναι αν δικαιούμαστε να αντιδράσουμε ή ακόμα να το τραβήξουμε να επαναστατήσουμε. Όλα τα άλλα καλύπτονται εγκλήματα. Αυτό θέλω να πω, είναι μια συνέχεια των δύο συμμιλητών. Αδικούμαστε, υπάρχουν εντάξει, πεθαίνουν άνθρωποι, αυτοκτονούνε, τι φόρος να δώσουν. Πήγε στη Συρία, ετοιμάζεται πάλι η πόλεμο στο Λίβανο. Ποιος θα κάνει. Αφενός το θεωρώ ότι κάποιος λέει δεν θα επιβλέπει τη δυστυχία και θα λυπηθεί. Μα είναι αυτό. Αυτό δεν είναι αντιστορικό. Ποτέ η εξουσία δεν λυπηθεί. Ποτέ δεν είναι. Αλλιώς δεν έκανε παραστάσεις. Το πρόβλημά με εμένα είναι ότι αν είναι διηθικό ή ανήθικο και βάλω το ερώτημα να αντιδράσω. Σας ευχαριστούμε. Να πω σε αυτό, να θυμίσω καλύτερα ότι η ηθική υπομείνει τέχνη του ιδεατού
όχι η τέχνη του υποχρεωτικού, αλλά η τέχνη πραγματικού είναι η δημοσιογραφία. Ο κόσμος μπορεί να είναι έτσι. Το θέμα είναι εμείς τι κόσμο θέλουμε να φτιάξουμε και γιατί κόσμο αγωνιζόμαστε. Και το ερώτημά μου, το οποίο είναι αγώνιο στην πραγματικότητα, το εκφράζω ήρεμα, ελπίζω, είναι αγωνιζόμαστε για έναν κόσμο που δεν θα είναι έτσι όπως τον περιγράψετε. Συμφωνώ μαζί σας, έτσι με τα πράγματα. Τι κάναμε, τι κάνατε εσείς σήμερα, χθες, τον τελευταίο χρόνο, εγώ, ο καθένας από εμάς, ώστε να μην συνεχίσουμε αυτό το πράγμα. Κατέβηκα σε διαδήλωση και με χτυπήσατε τα μάτια. Κάνε, εγώ δεν το έκανα τέλος πάντων. Ναι, αισθάνομαι. Για να μην λιώσουμε. Δεν έχουμε μια δικτατορία. Αν θέλω να πω και το εξής, δεν συμφωνώ καθόλου με αφορισμούς του τύπου δεν έχουμε δημοκρατία. Όχι, το πολίτευμα μας περιγράφεται ως κοινοβουλευτική δημοκρατία, δεν έχω κάποιο λόγο να πιστεύω στο αντίθετο. Ψηφίζω κάθε 4 χρόνια, καμιά φορά και κάπως λίγο νωρίτερα. Και ψηφίζω συγκεκριμένους ανθρώπους. Ψηφίζουμε και μας κοροϊδεύουν. Και να σας πω και κάτι, πείτε ότι. Δεν τα ακούμε. Πείτε ότι πρέπει. Έτσι δεν ακούμε. Και μάλλον δεν ακούμε. Πείτε ότι κανένας από τους πολιτικούς μου δεν με εκφράζει. Ας πολιτευτώ εγώ. Έχω κάνει κάτι γι' αυτό. Ψηφίζω αυτούς που με κυβερνούν. Εγώ τους ψηφίζω. Ψηφίζει και κάποιος άλλος. Σας είπα στη δημοκρατία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, υπάρχει συλλογική ευθύνη δυστυχώς. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι για αυτό που γίνεται. Κύριε Πρωτοπαδάκη, θέλω να έτσι ως πλήρωμα πάνω στις ερωτήσεις του προηγούμενου κυρίου να πω το εξής. Να ρωτήσω μάλλον. Η ηθική είναι αποκομμένη από την πολιτική. Και όχι ως, δεν το βάζω η ηθική ως κλάδο της φιλοσοφίας, η πολιτική. Πολιτική και το πολιτικό. Και σας παραπέμπω στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη αλλά και σε σύγχρονους φιλοσόφους. Είπα και πριν ότι στη δικιά μου τη σκέψη η ηθική είναι η βάση της πολιτικής. Δεν μπορείς να κάνεις πολιτική χωρίς να έχεις ξεκαθαρίσει ηθικές, ηθικούς άξονες, συγκεκριμένους ηθικούς στόχους. Αν με ρωτάτε τώρα τι ρόλο πρέπει να έχει η ηθική στην πολιτεία ενός στην καθημερινότητα ενός πολιτικού, η δικιά μου γνώμη είναι ότι είναι το Α και το Ω. Και... Όχι, δεν ρωτάω ηθική και πολιτική, αυτό το καταλαβαίνω. Εννοώ, γιατί λέτε, η οικονομική και η ηθική κρίση είναι. Η πολιτική και η οικονομική κρίση στην πραγματικότητα είναι η ηθική κρίση. Αυτό. Δηλαδή η πολιτική, η ηθική είναι κάτι ξεκομμένο από την πολιτική, αυτό θέλω να πω. Άλλο ηθική και πολιτική. Γιατί η πολιτική πρέπει να έχει και τις διαστάσεις και τις προεκτάσεις τις ηθικές. Πρέπει να έχει και τις ηθικές συνιστώσεις. Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεδομένο, σκεφτείτε το ως μια πυραμίδα, ας πούμε, βάση της οποίας αποτελείται από την ηθική. Τώρα, ουσιαστικά, αναπαράγω ένα μαρξιστικό μοντέλο, ένα μαρξιστικό σχήμα. Η βάση της πυραμίδας είναι η ηθική, η πολιτική είναι το επικοδόμημα, ας πούμε, που είναι πάνω από την πυραμίδα και στην τεχνή υπάρχουν. Υπάρχουν οι νόμοι. Για μένα αυτά είναι αλληλένδετα, είναι όπως ένα γλυκό, ας πούμε, που υπάρχει πάντα σπάνια, που πάνω είναι σαν τη σοκολάτα και πάνω πάνω είναι σαν τη γη. Άλλη ερώτηση. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω πρώτα, να κάνω 2 ερωτήσεις. Μία για το παράδειγμα του χρέους και μία για το παράδειγμα των εκλογών, των κομμάτων των πολιτικών που μας κυβερνούν. Όσον αφορά το χρέος, όπως υπενηθήκατε και τελευταία τώρα σε κάποια απάντηση για τη συνομιλική εδώ που συνέδρουσα, ότι ίσως να απαιτούνται οικονομικές γνώσεις και τέτοια. Πιστεύω ότι πραγματικά απαιτούνται οικονομικές γνώσεις, δηλαδή το τι είναι χρέος και επιπλέον το τι είναι χρήμα, γιατί το χρέος είναι εις χρήμα, μια αξία εις χρήμα, η οποία πρέπει να ξέρουμε πώς παράγεται, αν σημαίνει κάτι, αν υπάρχει δηλαδή, πώς το λένε, αν ανταποκρίνεται σε κάποιες αξίες το χρήμα που παράγεται, αν παράγεται εκ του μηδενός από ένα κοπανιστό και δανείζεται, αν μεσολαβούν κάποιες ιδιωτικές τράπεζες για να δανείσουν ένα λαό ολόκληρο, αν δανείζονται οι πολιτικοί και φορτώνουν το χρέος σε μια ολόκληρη κοινωνία, δηλαδή αν το χρέος μπορεί να είναι ηθικό και νόμιμο ή ανήθικο και παράνομο. Δηλαδή, αν πρέπει να πληρώνεται ένα ηθικό και νόμιμο χρέος ή αν πρέπει να πληρώνεται ένα ανήθικο και παράνομο χρέος. Πραγματικά δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι όλος ο κόσμος, όλοι οι λαοί του κόσμου έχουν ένα χρέος τεπλάσιο από όσο ακαθάριστο εισόδημα παράγουν ένα χρόνο, τρεις φορές το ετήσιο
εισόδημα του πλανήτη το χρωστάνε και λέμε σε ποιους, ποιοι το χρωστάνε. Και αν καταλαβαίναμε ότι το δάνειο που δανείζει μία τράπεζα είναι η υπογραφή του δανειζόμενου να πληρώνει επί 30 χρόνια ένα χρέος, ότι αυτό είναι το χρήμα που δανείζει, γιατί εκείνη τη στιγμή παράγει χρήμα η τράπεζα και αυτό το θέλει να το ξεπληρώσει κατευθείαν, τότε αν όλα αυτά είναι ηθικά και αν πρέπει, αν είναι ανήθικα να εκπληρώνονται. Δηλαδή αν ένα χρέος παράνομο και ανήθικο πρέπει τελικά να πληρώνεται για να υποδουλωθεί ένας λαός σε κάποιους πραγματικά τοχογλύφους, επειδή συνέπεξαν με κάποιους ηγέτες πολιτικούς να υποδουλωθεί ένας λαός. Για 30 χρόνια ή για περισσότερα. Σας ευχαριστώ. Ήθελα να πω κάτι για τις εκλογές. Για το, αυτό είπαμε για τους πολιτικούς. Δηλαδή, αν οι πολιτικοί ψεύδονται και εξαπατούν έναν λαό προεκλογικά, είναι πρόβλημα το αν οι εκλογές εξαπατούνται ή αν πρέπει, ή αν έχουν την, αν πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να τιμωρούν αυτόν που τους εξαπατά, τον απατεώνα δηλαδή. Πρέπει να τιμωρείται ένας απατεώνας ή πρέπει να την πληρώνει ένας απατημένος. Ωραία αυτό που λέτε. Έχετε δει την ελληνική ευθένεια με το Μακρογιαλούρο. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά θυμάμαι που υπόσχεται στα φτιάξει γεφύρια και του λένε, μα καλά δεν έχουμε ποτάμια, ποιο ποτάμια θα σας φτιάξω. Αυτό μου θυμίζει πάρα πολύ, εγώ θυμάμαι τις εκλογές από το 80 και μετά. Μου θυμίζει πάρα πολύ όλες τις εκλογικές αναμετρίες που έχω. Δεν πιστεύω ότι ο Έλληνας είναι τόσο, πώς το πω, αφελής, ώστε να πιστεύει όλα αυτά που κατά καιρούς έχουν πει και έχει ψηφίσει. Δεν είναι τόσο. Ξέρει, του λένε ψέματα. Ξέραμε ότι ο. Άλλοι μονόμετα δεν πειράζει. Ξέραμε ότι ο Τσίπρας μας έλεγε ψέματα. Ξέραμε ότι ο Σαμαράς πριν τον Τσίπρα μας έλεγε επίσης ψέματα στα Ζάπια. Ξέραμε ότι ο Γιωργάκης Παπανδρέου μας έλεγε ψέματα όταν έλεγε λεφτά επάνω. Ξέραμε ότι δεν υπήρχε. Το ένα να κάνει, πώς λέγαμε ότι. Αυτό που είπε ο κύριος, λέγαμε ότι ένα να κάνει από τα 100 που λέει, α μου πει να ψέματα. Το ένα από τα 81, είμαστε μαζοχιστές, υπάρχει δευτερόλεπτο. Ένα να κάνει, άλλο που ξέραμε ότι δεν ψέματα. Παρακαλώ, μην το κάνουμε αυτό γιατί γίνεται φασαρία. Το ένα να κάνει. Ξέρετε κάτι, έτσι δεν ακούγεται κανένα. Ναι, από το 81 λέτε ένα να κάνει. Άρα έχουμε δεχτεί την ψευτιά. Ναι, σε αυτό συμφωνούμε. Είναι αυτό που συμφωνούμε αυτό πολύ. Να ρωτήσω. Είπατε πριν ότι η φιλοσοφία, μάλλον η ηθική θέτει τους στόχους που είναι κοινά συμφωνημένα και έρχεται μετά η πολιτική, ή η πολιτική νομιμοποιότητα, να διαμορφώσει τα μέσα πάνω σε πράγματα που είναι καθορισμένα ηθικά. Πρώτο ερώτημα. Αν είναι έτσι, γιατί δεν υπάρχει μία ενιαία πολιτική και υπάρχουν πολιτικές. Δεύτερον, προϋπάρχει η ηθική της πολιτικής ή ισχύει το αντίστοιχο. Ότι παράγεται πρώτα η πολιτική βάση άλλων παραγόντων και έρχεται μετά η ηθική να παραχθεί, να νομιμοποιήσει. Γιατί εγώ θεωρώ πως η σειρά είναι αντίστοιχη από αυτή που τέθηκε. Να θυμίσω εδώ, μιας και υπόθηκε ως παράδειγμα η κρίση και το χρέος, ότι την περίοδο 8 με 10 υπήρχε στο δημόσιο διάλογο μια έντονη τάση μέχρι να μπούμε στο μνημόνιο απολογισμού και παράλληλα απολογία των χρόνων των δεκαετιών που πέρασαν ότι εφαρμόστηκαν μέτρα νεοφιλελεύθερα. Σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, σώριξαν πλούτο που ενίσχυσαν τις τράπεζες και ήρθε μετά το 10. Ενώ είχε παραχθεί δηλαδή μια διετία μετά την κρίση μια φιλολογία στο δημόσιο διάλογο περί κριτικής στην αποδιάρθρωση της εργασίας, εν τέλει από το 10 και μετά έρχεται η αποσάφωση της εργασίας ως απάντηση στην κρίση που δημιουργήθηκε. Ενώ δηλαδή παράγεται μια ηθική, να πω έτσι, για μια διετία που λέει ότι παρήχθη πολύς πλούτος και κατανεμήθηκε άδικα, στην πραγματικότητα όταν αποφασίστηκε ότι η πολιτική θα είναι ακόμα μεγαλύτερη ανισοκαταλογή του πλούτου, αρχίζει και παράγεται μια άλλη ηθική στην κοινωνία. Μια πολιτική ενοχοποίησης όλης της κοινωνίας. Που μέχρι και σε ταινίες ηθική. Δηλαδή, έβλεπα πόσο μια ταινία με τον George Clooney που τζογκάρουν στο χρηματιστή, τζογκάρουν με τα swaps. Και εδώ πέρα νομίζω πως δεν μπορεί να αντισυγηθεί το παράδειγμα των ιδιωτικών συναλλαγών με μια τράπεζα, με το συναλλαγό μεταξύ κρατών. Ξέρετε γιατί. Για ένα βασικό λόγο. Όταν ο άλλος δίνει δάνειο σε ένα κρατικό επίπεδο, ταυτόχρονα υπάρχουν τα swaps. Υπάρχει δηλαδή
υπάρχει και η εγγύηση, τα ασφάλιστα θα κινδύνουν. Δηλαδή δανείζω και την ίδια στιγμή ποντάρω ή αυτό ποντάρω στην προκοπία σου. Βέβαια. Αυτό δεν ισχύει στη συναλλαγή δύο ιδιωτών. Σε δανείζω 3 ευρώ και ταυτόχρονα εγώ θα ποντάρω 10 ευρώ στην προκοπία σου. Άρα τα πράγματα εδώ πέρα είναι πολύ πιο σύνθετα. Και για να καταλήξω, κύριε Ρωτμά, όντως χρειάζεται μια ενιαία ηθική, σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Αλλά ενιαία ηθική με κανόνες ποιους. Είναι ηθικό όντως, θέσα το ερώτημα, να δανείσω κάποιον και να ξέρω ότι αυτός πιθανόν να μην τα πληρώσει. Είναι ηθικό να δανείσω εγώ που μέσα από τα δανεικά έχω θησαυρίσει και αυτός να πεθαίνει. Είναι και αυτό ένα ερώτημα να βαρθεί. Και αυτό ακόμα και σε επίπεδο, μια που τέθηκε πιο πριν, από κάποιον που δεν βλέπω, για ένα πόρισμα της Βουλής. Μέχρι και ο ΙΕ έχει αποδεχθεί και με βάση και αυτό υπήρξε η συνθήκη του Λονδίνου που έσβησε χρέη της Γερμανίας. Γι' αυτό υπάρχουν ασφάλειες στις τράπεζες. Έτσι. Δεν είναι σίγουρο 100% ότι θα πάρει τα χρήματα από μετά. Γι' αυτό και πληρώνω παραπάνω λεφτά. Δεν πληρώνω μόνο το μην κάνουμε διάλογο, σας παρακαλώ. Και συμπλήρωμα πάνω στο Δήμαρχο, θέλω να πω, αν μου επιτρέπει ο κ. Πρωτοπαπαδάκης, η ηθική δεν έχει σχέση με την πολιτική δομή του κράτους. Να πω σε αυτό που είπε ο κ. Δήμαρχος πριν, δεν ξέρω, έχουμε 3 λεπτά που θα χρειαστώ. Αντέχετε δηλαδή, έχετε και έχει να πειράζουμε. Πρώτα απ' όλα γιατί υπάρχουν πολλές ηθικές, γιατί υπάρχουν πολλές διαφορετικές κοινωνίες που έχουν θέλουν τα δικά τους πρέπει, τα οποία τους ταιριάζουν. Αυτό το έχει πει πάρα πολύ ο Αριστοτέλης. Έχει πει ότι η φωτιά καίει το ίδιο στην Αθήνα και στην Περσία, αλλά το δίκαιο δεν είναι το ίδιο στην Αθήνα και στην Περσία. Βλέπετε ότι για τον Αριστοτέλη υπάρχει η Αθήνα από μια πόλη και η Περσία. Συνολικά έτσι δεν κοιτάζει πολύ. Οπότε προφανώς διαφορετικοί λέει διαφορετικές ηθικές, εμείς δεν τρώμε σκυλιά. Εμείς οι διδυτικοί που έχουν σκυλιά, κάπου αλλού τρώνε, έχουν διαφορετικά τα πέφτουν, διαφορετική ηθική. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πολύ ενδιαφέρον κομμάτι της προέλευσης, συνηθίζουμε να μιλάμε για φιλελευθερισμό και σκεφτόμαστε ότι ο φιλελευθερισμός είναι ένα οικονομικό σύστημα, δεν είναι, είναι ένα πολιτικό σύστημα πρωτίστως, το οποίο έχει, πώς το πω, η μεγάλη συνέπειση είναι στην οικονομία. Και συνηθίζουμε να μιλάμε για σοσιαλισμό και σκεφτόμαστε ότι είναι ένα οικονομικό σύστημα, είναι ένα πολιτικό σύστημα και αυτό το οποίο φτιάχνει μια συγκεκριμένη οικονομία. Το ερώτημα είναι πώς γεννιέται ο φιλελευθερισμός και πώς γεννιέται ο σοσιαλισμός. Γι' αυτό θέλω το 3 λεπτά. Το 1600 ένας παπάς Βέλγος, ο De Mandeville, γράφει το μύθο των Μελισσών. Ο μύθος των Μελισσών λέει το εξής, πολύ συνοπτικά, οι μέλισσες είναι πάρα πολύ κακές και επειδή είναι όλες τους πάρα πολύ κακές, η κακία της μνημείας εμποδίζει την άλλη, αναγκάζει την άλλη να είναι πολύ προσεκτική, ας πούμε. Η κακία δηλαδή είναι ένα καλό πράγμα τελικά, γιατί σε αναγκάζει να γίνεσαι προσεκτικός, επινοητικός, να παίρνεις τα μέτρα σου, να φυλάγεσαι κτλ. Κατά συνέπεια, καταλήγει ο Μαντεβίλ, προσέξτε σε τι καταλήγει, οι άνθρωποι πρέπει να αφήνονται ελεύθεροι. Αυτό πρέπει να είναι ηθικό. Αυτή είναι μια ηθική αρχή. Γιατί πρέπει οι άνθρωποι να αφήνονται ελεύθεροι, αφήστε το, μην το συζητήσουμε. Έτσι, αυτό πιστεύει ο φιλελευθερισμός. Έχει ένα πρέπει στο κέντρο του που λέει ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι ελεύθεροι. Και μάλιστα, αν είναι ο σημερινός φιλελευθερισμός, οι άνθρωποι πρέπει να είναι απολύτως ελεύθεροι. Και όχι μόνο οι άνθρωποι, και οι άλλοι οργανισμοί, οι εταιρείες δηλαδή. Γιατί κάποτε ο Βάλτερ Μαντεβίλ πριν από 500 χρόνια χοντρικά είπε ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι ελεύθεροι. Τι λέει ο σοσιαλισμός, ο μαρξισμός, οι άνθρωποι πρέπει να είναι ίσοι. Γιατί πρέπει να είναι ίσοι, ας το αφήσουμε στην άκρη. Βλέπετε και στις δύο κυρίαρχες ιδεολογίες, πολιτικές και οικονομικές της εποχής μας, υπάρχει ένα πρέπει. Το οποίο πρέπει, κατά τη γνώμη μου, είναι και το ένα και το άλλο, εξίσου τεκμηρίωτα. Οι άνθρωποι, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να είναι απολύτως ελεύθεροι. Γιατί οι άνθρωποι δεν είναι σαν τις μέλισσες, δεν είναι απόλυτα κακοί, ας πούμε, έτσι ώστε κακοί του. Επίσης οι άνθρωποι δεν πρέπει να είναι και απόλυτα ίσοι. Δεν μπορεί, ξέρω κι εγώ, γι' αυτό κατέρευσε το
καθώς αυτό το πήγε πάρα πολλά θετικά και άφησε πολλά καλά πράγματα πίσω του. Αλλά δεν μπορεί ο θηρορός του νοσοκομείου να παίρνει τον ίδιο μισθό με τον χειρουργό. Δηλαδή, όχι δεν μπορεί, μπορεί. Συνέβαινε. Αλλά δεν ένιωθε καλά ο χειρουργός. Δεν χειρουργούσε, έμεναν τα περιστατικά πίσω, δεν υπήρχε τελικά υγεία. Γι' αυτό είναι ιστορικά, πώς το λέω. Και στις δύο περιπτώσεις, αυτό που έχει υπάρξει πρώτο, γι' αυτό λέω την βάση ειδική, είναι να πρέπει. Πρέπει να είσαι, πρέπει να είναι ελεύθερη. Αν το πρέπει σου είναι τεκμηριωμένο σωστά, και ξέρω ότι μιλάω σε έναν πολιτικό άνδρα που κάθεται δίπλα μου, όπως έχει δείξει ότι έχει τεκμηριωμένα ειδικά πρέπει εδώ στην αρχή. Αν το πρέπει σου είναι συμμαγές και συγκροτημένο, έχει καλές ελπίδες να επιτύχει ως πολιτικός. Αν το πρέπει σου είναι σαθρό και να επιτύχει, η επιτυχία σου είναι η κατάρρευσή σου. Λέει ο λαός μας ότι ο πίθηκος λέει όσο πιο ψηλά ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ φαίνεται ο ποπός του. Ο ποπός που φαίνεται είναι η απουσία ειδικής τεκμηρίωσης, ειδικής παρασκευής. Μπορεί να σου δοθεί εξουσία, έχει γίνει με πολλούς πολιτικούς στην ελληνική ιστορία. Είναι κακό για σένα να πάρεις την εξουσία, αν δεν έχεις καλή ηθική, καλό ηθικό οπλισμό. Θα εκτεθείς. Καλύτερα να μην πάρεις καθόλου. Αυτή είναι η πεποίθηση. Άλλη ερώτηση. Ναι. Θα ήθελα να σα ρωτήσω πώς εξηγείτε εσείς ή πού οφείλετε, εν πάση περιπτώσει, η τόσο χαμηλή δημοτικότητα ή εφαρμοσιμότητα, θα έλεγα, αυτών των ηθικών αρχών του δυτικού κόσμου που μας αναλύσατε. Γιατί είναι σε τόσο χαμηλό κλίμα. Ήσταν πάρα πολύ σύντομοι και περίμενα να συνεχίσετε. Απλά γιατί δεν είμαστε ως λαός, δηλαδή πρέπει να δούμε λιγάκι την ιστορία μας και να δούμε ποια είναι τα θετικά μας και ποια είναι τα αρνητικά μας που επιβιώνουμε στο. Μέσα στον χρόνο. Δεν είμαστε φιλόπολοι. Δεν είμαστε φιλόπολοι, δεν μας αρέσει να κουραζόμαστε. Είμαστε πάρα πολύ έξυπνοι, είμαστε ευρηματικοί, είμαστε, βλέπουμε μιλήσεις εκεί που οι άλλοι βλέπουν σκοτάδι. Έχουμε αυτά τα καλά, έχουμε και κάποια κακά, δεν μπορεί να έχει πολλά καλά. Δεν είμαστε φιλόπολοι. Όταν κάτι μας φαίνεται κουραστικό, δεν θέλουμε να το πω αλλιώς. Ο Έλληνας, έτσι διαβάζω εγώ την ελληνική ιστορία, είναι φτιαγμένος για τους πολύ μεγάλους σκόπους. Ή για την απόλυτη βολή. Η ενδιάμεση κόπη δεν τον καγοητεύουν. Δηλαδή θα κάνει επανάσταση να δώσει τη ζωή του, να δώσει τα πάντα του όλα, να ανατρέψει ένα τύραννο εκεί που δεν τον περιμένει κανένα να συμβεί. Αλλά του φόρου του δεν είναι ικανό πολύ να του πληρώσει. Του ζορίζει αυτό το πράγμα. Έτσι νομίζω είναι η εθνική φυσιογνωμία του λαού μας. Πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να βελτιωθεί. Έχουμε αρκετό δρόμο να κάνουμε. Εμείς σαν κοινωνία και σαν λαό πρέπει να σκεφτούμε δύο πράγματα. Το πρώτο, γιατί όλοι στη γη τα έχουν βάλει με εμάς και θέλουν να μας καταστρέψουν. Κάποτε ο Αρκάς έλεγε σε ένα σκίτσο ότι φταίνει οι προγονείς μας, δεν ήξεραν με τον πολιτισμό τους πόσο θα μας ζηλεύουν σήμερα όλοι οι λαϊκοί και θα θέλουν να μας καταστρέψουν. Μόνο εμάς, όχι άλλους, πέντε λαοί της Ευρώπης ήταν σε μνημόνιο, βγήκανε όλοι και είναι μια χαρά, εμείς παιδευόμαστε. Και το δεύτερο που πρέπει να απαντήσουμε είναι το εξής. Γιατί ενώ είμαστε καλοί, ρε παιδί μου, δεν φταίμε γενικώς. Είμαστε καλοί, οι μέτροι έχουμε πάντα κακούς κυβερνήτες, κακούς πολιτικοί. Αυτοί φταίνε οι άτιμοι, γιατί ο Όρβελ λέει ότι ένας λαός που έχει σαν ηγέτες, ψεύτες, δολοφόνους και απατεώνες, δεν είναι θύμα τους, είναι συνεργός τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάνω μία, έτσι, μάλλον μεταλλεκτική, αν δεν καταλαβαίνω καλά τώρα τι είσαι. Και κλείνουμε. Να. Τώρα η παρελέβη κυρία Κοινωνία, τι ξέρεις αυτό θέλω να πω. Ό,τι και να υποστηρίζουμε και ό,τι και να λέμε και όσο και να συγχυζόμαστε και να θυμώνουμε και να παθιαζόμαστε, το ερώτημα είναι στο τέλος της ημέρας τι κέρδος μένει για εμάς. Εγώ πιστεύω ότι το κέρδος από σήμερα, τη σημερινή συνάντηση, ήταν ο θαυμάσιο διάλογο που θα μπορούσε να είναι πιο καλό ακόμα. Αλλά όπω είπατε, έχουμε δρόμο να κάνουμε στο πώ θα συζητάμε, στο πώ θα σεβόμαστε τον χρόνο που ζητούμε και τη γνώμη του Ελληνού. Και όσο και αν κατηγορήσουμε άλλου ή εμά ή οτιδήποτε, σημασία έχει τελικά ποιο είναι το αποτέλεσμα για εμά. Αν είμαστε εντάξει με το αποτέλεσμα που έχει υπάρξει μέχρι σήμερα για εμά, για τι ζωέ μα, μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε έω σήμερα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα με το αποτέλεσμα και την κατάστασή μας, μπορούμε να προσπαθούμε να τα αλλάξουμε. Πάνω σε αυτό προσπάθησα να προτείνω κάποια πράγματα και να γίνει μια συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνάντηση.